Εκλεκτή προσκεκλημένη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που παρευρίσκεστε στο συνέδριο του Συλλόγου Απανταχού Λακώνων Ολικούργος με θέμα αναζήτηση της αλήθειας για τη δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Ο σύνδεσμός μας Ολικούργος, η Παλακωνική Ένωση και οι Σύλλογοι Αεροπολιτών Πέτρος Μαυρομιχάλης Αρχιστράτηγος και Προνέα Αθηνά, καθώς και οι πρόεδροι τους, σας καλωσορίζουν στη σημερινή ημερίδα με σκοπό να διαφωτίσουμε μια εθνική τραγωδία. Άραγε οι δύο κορυφαίοι ήρωες, Κωνσταντίνος και Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ήταν τα εξυλαστήρια θύματα ή αυτοί που δολοφόνησαν τον πρώτο κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Οι ομιλητές μας θα προσπαθήσουν να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε αυτό το ιστορικό ερώτημα. Σας ευχαριστούμε θερμά και πάλι που βρίσκεστε απόψε σε αυτή τη σημνή ημερίδα και τελετή. Ανάμεσά μας βρίσκονται ο Δημοτικός Σύμβουλος Βύρωνα, ο νευροχειρουργός, κύριος Χρήστος Γόγος, και τον ευχαριστούμε θερμά, διότι μέσα στη χοροδία παρευρίσκεστε και η σύζυγός του. Τώρα, οι πρόεδροι των Λακωνικών Σωματείων. Καταρχάς, η πρόεδρος της Παλακωνικής Ένωσης, η κυρία Ειρήνη Μουσταφέλου, ο κύριος Καλαποθαράκος Ιωάννης, πρόεδρος των Αεροπολιτών, εκ μέρους των Λακενών, η κυρία Στάπα Μουτζίνη, ο νομικός και συγγραφέας και δημοσιογράφος, μάλλον, Νικόλαος Καλκάνης, με την εφημερίδα του «Τα Κρεμαστιώτικα Νέα», ο κύριος Βραΐλας Γεώργιος, πρόεδρος των Μυθικών Ελληνικών Διαδρομών, Κήπος, ο κύριος Λούτος Παναγιώτης, εκπροσωπεί τη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία. Όσο για τους ομιλητές, θα τους παρουσιάσει διεξοδικά ο πρόεδρος του Συλλόγου Λυκούργος, ο κύριος Αντώνης Ξεπαπαδάκος. Ξεκινάει η εκδήλωσή μας με την εξαιρετική χοροδία της Σχολής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής «Ενωδές». Προείσταται ο μουσικός καθηγητής Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής Γεώργιος Ντόβολος. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα σας. Ως σχολή Ενωδές, είναι ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχουμε σε μια τέτοια εκδήλωση με περιεχόμενο ιστορικό, που έρχεται να φωτίσει άγνωστες πτυχές από την νεότερη ιστορία του έθνους μας. Δύο λόγια για τη σχολή. Η Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Ενωδές ιδρύθηκε το 2008. Στόχος της σχολής είναι η αξιοποίηση του σημαντικότατου αρχείου που άφησαν ως καρπό του έργου τους οι μικρασιάτες πρόσφυγες του Βύρωνα και Σαριανής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που προωθεί την έρευνα, την προβολή και τη διδασκαλία της ελληνικής μουσικής, των παραδοσιακών οργάνων, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και εν γέννη του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και την βιωματική συμμετοχή σε αυτόν. Η μουσική μας, παρακαλώ. Thank you.
Το πρόγραμμά μας θα αρχίσει με το τραγούδι «Η πατρίς μου είναι η Μάνη». Τραγούδι νεότερο, αστικού τύπου, στο οποίο περιγράφονται με γλαφυρό τρόπο οι κατατόπους περιοχές της Μάνης, συνδυασμένες με τα ηρωικά κατορθώματα από το ένδοξο παρελθόν. Τσακανίκα. Στα πανηγύρια της Μάνης τραγουδιέται συχνά το τραγουδάκι, το οποίο φτιάχτηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα και που είχε θέμα την εξέγερση των μέσα μανιατών ενάντια στην αυταρχική διοίκηση των κρατικών εκπροσώπων του στρατιωτικού διοικητή Τσαρουχά
και του αποσπασματάρχη χωροφυλακής Τσακανίκα. Οι δύο αυτοί, προσπαθώντας να επιβάλλουν υπερβολική κρατική παρουσία στη Μέσα Μάνη, έκαναν ατοπήματα, όπως τη σύλληψη και τον αφοπλισμό, όχι μόνο των νεαρών, αλλά και του Δημάρχου Μέσης. Οι Μανιάτες ξεσηκώθηκαν, αφού συνέλαβαν τους δύο μέσα στο στρατόνα, τους διαπόμπευσαν, σκίζοντας τα γαλόνια και τις στολές τους, δείχνοντάς τους πως είναι ανάξιοι να τα φορούν.
Ακολουθεί το κλέφτικο τραγούδι σε ρυθμό τσάμικο «Τι έχουν τις μάνες στα βουνά». Εδώ γίνεται αναφορά στον περίφημο όσο και τρομερό Οθωμανό στρατηγό Γιουσούφ Αράπη, που το όνομά του παρέμεινε θρηλυκό για πολλά χρόνια ύστερα από την Επανάσταση. Με αυτό το όνομα έδρεσαν δύο στρατηγοί διώκτες των επαναστατών στην Ελλάδα. Ο πρώτος είναι ο Γιουσούφ Περσκόφαλης, τις σφαγές και τις λαιλασίες του οποίου γνώρισαν η Μολδαβία, η Βλαχία, η Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια. Ο δεύτερος ήταν γιος του δυνάστη των Σερών Ισμαήλ, αντίζηλος του Μαχμούντ Ράμαλη, διώκτης του Αλή Πασά των Ιωαννίνων και από το 1821 Πασάς της Εύβοιας, διορισμένος εκεί δυσμενός από τον Χουρσίτ Πασά, ο οποίος δεν ανεχόταν το χαρακτήρα του. Ο Γιουσούφ, αντί για τη Χαλκίδα, πήγε στην Πάτρα. Οι επαρχίες της οποίας για ένα περίπου χρόνο δοκίμασαν όλη την αγριότητα και τη βαρβαρότητά του. Thank you.
Πέφτουν τα βόλια σαν βροχή και οι μπέμπες σαν χαλάζι. Και αυτά τα λιανοτούφεκα σαν σιγαλή ψυχάλα. Επιτρέψτε μου πρωτού κλείσουμε με το τραγούδι του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, μιας ηρωικής και αγνής μορφής του 21, να ευχαριστήσουμε όσους μας κάλεσαν σήμερα εδώ, τον κύριο Αντώνη Ξεπαπαδάκο, τον Σύλλογο Μανιατών, για την χαρά να συμμετέχουμε σε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο, θα έλεγα, σε μια τόσο σημαντική ημερίδα, με αναφορά στον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, στον Πετρόμπαϊ Μαυρομιχάλη, αλλά και σε αυτό το σημαντικό γεγονός της δολοφονίας του Καποδίστρια. Θα ήθελα, γιατί θα είναι παράληψή μου, να σας παρουσιάσω τους τρεις μουσικούς που συμπράξαμε μουσικά και μας βοήθησαν να ανταποκριθούμε και να βγάλουμε αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Τον κύριο Κωνσταντίνο Κοπανιτσάνο στο κλαρίνο. Τον κύριο Κωνσταντίνο Κωστάκη στην κιθάρα. Και τον κύριο Νεκτάριο Πάλμο στα κρουστά. Στους προλόγους ήταν η κυρία Ράνια Επιτρόπου, εκπαιδευτικός. Και θα ήθελα να πω τούτο, πως είτε αποδειχθεί πως δεν σκότωσαν, είτε πως σκότωσαν τον Καποδίστρια, εμείς τον Πετρόμπαιο τον έχουμε ψηλά. Σαν μανιάτες, σαν λάκωνες, και εκεί θα παραμείνει. Γιατί γνωρίζουμε πως όλοι φέρουμε τις αμαρτίες της εποχής μας, όλοι φέρουμε τα λάθη των καιρών μας. Τέτοια παιδιά της εποχής τους ήταν και ο Καποδίστριας, ουδής αναμάρτητος, αλλά και ο Μαυρομιχάλης, που τον τιμούμε και θα τον τιμούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής δύναμης 400 ανδρών, κυρίως μανιατών, εστάλη στο σούλι της Ηπείρου προκειμένου να στηρίξει τον αγώνα που βρισκόταν σε κρίση. Στη μάχη της Πλάντζας, σημερινή Αμμουδιά Πρεβέζης, ο οπλαρχηγός Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, νεότερος αδελφός του Πετρόμπαιη Μαυρομιχάλη, πριν πεθάνει από σφαίρα Οθωμανών, διέταξε τον υποκόμο του να πάρει την αιματοβαμμένη ζώνη του και να την παραδώσει στην οικογένειά του στη Μάνη. Ο θάνατός του έπεσε σαν κεραυνό στη Μάνη. Για να εκδικηθούν τον θάνατό του, οι Έλληνες σκότωσαν 5 αιχμαλώτους. Η μάχη δεν είχε νικητή και στο τέλος οι δύο πλευρές οπισθοχώρησαν. Amen.
Το θερμό σας χειροκρότημα για τη χοροδία του Βύρωνα και για το μουσικό τον κύριο Καλκάνη. Τους ευχαριστούμε πολύ και τους αξιόλογους μουσικούς. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω δύο μανιάτσες και μία μαθήτριά μου που βλέπετε ότι βρίσκονται μπροστά σας με τη τιμημένη μανιάτικη στολή. Την κυρία Τόνια Κυριακουλάκου, εσαΐ μαθήτριά μου από το Χλωμοχώρι. Τη Ρένια Εξινταβελώνη, συνάδελφο γυμνάστρια, και την Ιωάννα την Παρτσινέβελου, νυν μαθήτριά μου. Κοντά μας είναι ο αντινάβαρχος κύριος Αθανάσιος Παναγόπουλος, ο οποίος τον ευχαριστούμε θερμά που μας φιλοξενεί εδώ στο Ιστορικό Πολεμικό Μουσείο. Κύριε Παναγόπουλε, έχετε την καλοσύνη να έρθετε για ένα χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε, έφυγε, μάλλον πήγε να τακτοποιήσει το air condition. Ευχαριστούμε. Ξέχασα να πω ότι ανάμεσά μας βρίσκεται ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη μας κυρίου Γεώργιου Πατούλη, ο κύριος Λογοθέτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Λογοθέτης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, ανάμεσά μας βρίσκονται απόγονοι της γενιάς των Κολοκοτρονέων, της ειδικότερης γενιάς της Ελλάδος και της Ιφιλίου, γιατί έδωσε τόσους αγωνιστές που δεν έχει δώσει ξανά καμία άλλη οικογένεια σε τέτοιον αγώνα. Καθώς επίσης είναι η σύζυγος του Λεωνίδα Μαυρομιχάλη, πρέσβη, η κυρία Κοκκινάκη, σύζυγος του συγγραφέα Δημήτρη Κοκκινάκη, που έβγαλε το πρώτο τόμο, δεύτερη και τρίτη έκδοση, δύο τόμοι πολυσέλιδοι, τεράστια εργασία, τεράστια δουλειά, και τον ευγνωμονούμε, και εκεί που είναι ευχόμεθα να είναι αναπαυμένος ότι επιτέλεσε όχι μόνο τα καθήκοντά του σαν αξιωματικός αεροπορίας αλλά και σαν συγγραφέας, διότι πάνω στο βιβλίο του έχουμε στηριχθεί, και απόψε εσείς που είσαστε εδώ θα φύγετε ενημερωμένοι και πολύ διαβασμένοι. Αν έχουν έρθει κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι κουρτισμένοι και θα πούνε κάποια πράγματα που τα αναμασούν ορισμένοι άλλοι, φοβούμαι ότι θα ξεκουρτιστούν. Και εμείς εκπλαγήκαμε από αυτά που ανακαλύψαμε μέσα στο έργο του Δημήτρη Κοκκινάκη. Ένα σύντομο πρόλογο από μένα και θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί των υπολείπων τριών συλλόγων. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί στις επόμενες ώρες το συνέδριό μας είναι πολύ μεγάλο και αβάστακτα βαρύ για τα μέτρα και τους ώμους, αν θέλετε, του συνδέσμου των απαταχού λακώνων Ολικούργος, της παρακολικής ενώσεως, του Συλλόγου Αεροπολιτών Πέτρος Μαυρομιχάλης Ηγεμών και Αριστράτηγος και Προνέα Αθηνά. Με την εθνική αυτή τραγωδία του Ναυπλίου, που συντελέστη στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 με το παλαιό ημερολόγιο, γιατί με το καινούριο θα ήταν άλλες 13 ημέρες, ακόμα πιο θεοσκότεινα την εποχή εκείνη, κάπου σαν σήμερα περίπου. Και συμπίπτει η ημερομηνία αυτή, αν ήταν με το νέο ημερολόγιο, σαν σήμερα ακριβώς 10 Οκτωβρίου, που συμβολίζει έναν πανάρχαιο συμβολισμό που το κάνουμε όλοι και από την αρχαιότητα και σήμερα ασυναίσθητα,
όταν κάνουμε κάποια δέηση προς τον ύψιστο. Δηλαδή κάπως έτσι. Είναι 10 και 10. Πάνω σε αυτό το θέμα θα κάνουμε εμείς ως σύνεδροι μια επίκληση για επουράνιο φωτισμό και θα έλεγα ακόμα και παιδεία των Ελλήνων. Επικαλούμεθα την εξύψους φώτιση και βοήθεια όπως το σημερινό μας συνέδριο αποκαλυφθεί με την Θεία Πρόνοια η ιστορική αλήθεια και ανατραπούν όλες οι ψευδείς παραδοχές για την απαλλαγή της ηρωικής μάνης και όλης της Ελλάδος από τις άδικες που άλλοι μας καταλόγησαν ενοχές. Άσπονδοι φίλοι μας τις διέπραξαν και για 188 χρόνια τώρα τις έχουμε αλόγιστα ασπαστεί και υποστεί. Και το εθνικό μας γόητρο έχει αθεράπευτα τρωθεί ως πατροκτόνη και αδίστακτη κατά κάποιους δολοφόνη. Παράκληση, οι λόγοι μας να σκύβουν και να γράφουν αφού πρώτα μάθουν να ερευνούν και να ψάχνουν. Και όχι τα αναμασίματα ξένων παπαγάλων, σκευωρών και συνωμοτών να μπηρικάζουν και να αντιγράφουν. Ήθε η επίκλησή μας αυτή σήμερα να εισακουστεί. Και η ιστορική αλήθεια εις το εξής παντού να πριτανεύει. Και από το Πολεμικό Μουσείο των Αθηνών ως τα πέρατα όλης της γης να διαδοθεί, να προπλασιαστεί, να παγιωθεί και να θριαβεύει. Παρακαλώ την Πρόεδρο της Παλακωνικής Ενώσεως, κυρία Ειρήνη Μουσταφέλου Αντωναράκου, να προσέλθει για το σύντομο χαιρετισμό. Και να ετοιμάζεται ο κύριος Καλαποδράκος. Εκλεκτή προσκεκλημένη, καλησπέρα σας. Πιο κοντά, δεν με ακούτε? Ακούτε, με ακούν. Πιστεύω ότι κάπου εδώ κοντά μας βρίσκεται η ψυχή του αείμνηστου ταξίαρχου Δημητρίου Κοκκινάκη, ο οποίος πρώτος έθεσε αυτό τον προβληματισμό. Και θα αισθάνεται ότι σήμερα του κάνουμε ένα μνημόσυνο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Απανταχούλα Κόνων Ολικούργος, ο κύριος Αντώνης Ξεπαπαδάκος, που τον γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, όσοι είναι πανελληνίως γνωστό, εθίτευσε ως διοικητικός τέλεχος του Δευτέρου Κρατικού Ραδιοτηλεοπτικού Δικτύου της ΕΝΕΔ, δηλαδή στην ΕΡΤ2 που λέμε σήμερα, και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, που του είχε αναθέσει και την ευθύνη όλων των αιών, δεν ακούγομαι, και εποχών της μακραίωνης και της ένδοξης ιστορίες που έγραφε και παρουσίαζε από τηλεοράσεως και όλοι με πολύ αγάπη τον παρακολουθούσαμε. Ίσως οι παλαιότεροι να τον θυμούνται, να θυμούνται και τον τίτλο, «Με αρετή και τόλμη». Εγώ προσωπικά το με τον άντρα μου το παρακολουθούσαμε με πολύ ενδιαφέρον, διότι πραγματικά είχε να μας δώσει πολλές ιστορικές αλήθειες. Από τότε δεν έχει συνεχιστεί αυτή η εκπομπή. Έχει αντικατασταθεί με μία παρόμοια και αυτό πιστεύουμε ότι κάπως αναπληρώνει το κενό.
Το ίδιο πιστεύουμε πως θα πράξει σήμερα, δηλαδή θα πει άψογα και αυτά που πιστεύει και αυτά που έχει ερευνήσει, εισηγούμενος στο θέμα του συνεδρίου μας, αναζήτηση της αλήθειας για τη δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, που τόσο πρόχειρα έχει αποδοθεί η ευθύνη στη μία από τις ηρωικότερες οικογένειες της Ελλάδος και της Ιφιλίου, και στιγματίζει όχι μόνο αυτούς, αλλά και μας, τους απογόνους τους, που μία ολόκληρη περιοχή, όπου και αν υπηρετήσαμε στην Ελλάδα, μας από τη μάνια, εσείς σκοτώσατε του Καποδίστρια. Ομολογώ ότι δεν δέχομαι να το ακούω, τουλάχιστον ας υπάρξει ένα ερωτηματικό. Τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε εμείς με το συνέδριό μας σήμερα να ευαισθητοποιήσουμε τους αρμοδίους να ζητήσουν να ανοίξει ο φάκελος της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια, που 188 χρόνια τώρα δεν τολμάει κανείς να τον ανοίξει. Για ποιο λόγο? Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Εκείνο που ήθελα να τονίσω, παρόλο ότι πραγματικά αυτό το θέμα το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Κοκκινάκη, τον αείμνηστο, με συγκινεί και τρέμει η φωνή μου τώρα που σας μιλώ, γιατί το θεωρώ ιδιαίτερα σοβαρό. Θέλουμε να πιστεύουμε σήμερα ότι ο κύριος Παπαδάκος έχει τεκμηριώσει πολύ καλά αυτά που θα μας πει στην εισήγησή του για το πολύ τραγικό γεγονός εκείνης της εποχής, που άλλαξε τη ροή της ιστορίας και τη μοίρα της χώρας μας. Θέλω να τονίσω ότι έχω γνωρίσει απόγονους μαυρομιχαλαίων, που όμως δεν λέγονται μαυρομιχαλαίοι. Είναι από γυναίκες, γιατί κανένας αρσενικός δεν επέζησε. Έδωσαν όλοι το αίμα τους για την πατρίδα. Και ποια είναι η τιμή τους? Ποια είναι η τιμή που αποδίδουμε εμείς σε αυτή την οικογένεια? Πιστεύω ότι η σημερινή μας συγκέντρωση είναι κάτι πολύ καλό και τιμητικό για τα κορίτσια που έμειναν και παντρεύτηκαν και έχουν ως έθιμο πλέον όποιον άνδρα και να παντρευτούν, δεν έχουν μόνο το επίθετο του σύζυγου τους, αλλά δίπλα προσθέτουν και το Μαυρομιχάλη για να μην χαθεί η γενιά. Νομίζω ότι όσοι είναι από τη Μάνη το γνωρίζουν. Σήμερα το έμαθαν και οι υπόλοιποι. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριο, να έχει καλά συμπεράσματα. Εμένα η πρότασή μου ήταν αυτή που είπα και προηγουμένως, να ανοιχτεί ο φάκελος της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια. Και να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Ντόβολο, που με τη χοροδία του μας άνοιξε την καρδιά, γιατί ακούσαμε μανιάτικα τραγούδια. Να ευχαριστήσω το λαϊκό ζωγράφο Κοντάκο και τον κύριο που μας έδωσε τις φωτογραφίες του Ηλία Περογαντή, καθώς και τα ζαχαροπλαστεία Δελιολάνη, για τα μεζεδάκια και τα γλυκάκια που μας έχουν έξω. Και να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Δημητρόπουλο, στον κύριο Κάση, τον αγαπητό μας Κυριάκο, τη Μαρία την Εξαρχουλάκο, τον κύριο Αλευρά, τον κύριο Μαριόλη, τον κύριο Νιφαντή. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλά συμπεράσματα στο συνέδριό μας. Θα είμαστε εδώ να σας ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω και εύχομαι κάποια στιγμή να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω, κύριοι έκλεκτοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Ο ηγεμόνας της Μάνης, Πέτρος Μαυρομιχάλης, κατά το τέρμα της ζωής του, διαισθανόμενος
την στιγμή της τελευταίας πνοής υπαγόρευσε την πολιτική του διαθήκη κείμενο υφίστης εθνικής και ιστορικής σημασίας, όπου σύνδακρης και οραματιζόμενος των Σταυρών, στημένο και πάλι επί του τρούλου της Αγίας Σοφίας, λέει μεταξύ άλλων σε βαθύ χρέος και ιερή λακωνική μεγαλοπρέπεια. Υπέρ της θρησκείας και υπέρ της πατρίδος, οι ηρωικές πράξεις του μαυρομιχαλικού οίκου δίδουσα εις έτη πνοή ζωής σε μέτων πολυπαθή γέροντα Πέτρο Μαυρομιχάλη, όστιας μέλου της Ελλάδος, εορτάσα σε εορτήν εθνικήν, νίκην παλιγενεσίαν, χωρίς να κλάψω τον θάνατον των ιών μου, τον αδερφό μου και των οικείων μου, και χωρίς να έχω άλλην παρηγορίαν ή μη την ενθύμηση ότι εξεπλήρωσα πιστός τα χρέη προς την πατρίδα και χωρίς να φέρω κατά νουν την τόσο χρόνων ευδαιμονία του μαυρομιχαλικού οίκου. Και τον ενθυσίασα για να δύναμαι ελευθέρως να είπω, ύψωσα τον προγονικό οίκο μου, την ενθυσίασα για την φιλτά την πατρίδα, εγέννησα τους ιούς μου για να τους προσφέρω ολοκαύτωμα εις τον βωμό της ελευθερίας της. Τους προσέφερον τα πατρικά μου σπλάχνα, εξέλιπον δια τους ιούς μου, διότι σοι πατρίς μου τους εκράτης σύρας του, τους περιέλουσεν εις τους κόλπους τους, ιδού σήμερον, κατακολοβωμένος, αλλά και με συνείδηση αναπαυμένη, μακράν από σε φίλτατή μου πατρία, πατρίδα, το φάσμα των φατριών, έχεις δείγματα αναρρύθμιτα για τόσα επικίνδυνες και που υπέστης. Θα σας είπω δύο λόγια ιδιαιτέρως. Αυτόν τον θεόστατον ηγεμόνα που εκήρυξε τον πόλεμο κατά της πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της 17 Μαρτίου του 21 στην Αρεόπολη, με άλλα τέσσερα στενά μέλη της οικογένειάς του, τα έριξε στα σίδερα και πήρε μαζί του κατά τα τραγικά τέλος που τα είχε ως τότε ο προνοητικός και άξιος διπλωμάτης, αλλά άξεστος ως προς τους πρωτοεπαναστάτες και τους γενναίους, ή ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι ή ο Κολοκοτρώνης. Περισσότερο χρόνο περάσανε στη φυλακή. Ένα θα είπω. Για να κάνει κάποιος κάτι, πρέπει να βρει το timing. Το timing σημαίνει ο χρόνος και ο τρόπος. Την εποχή εκείνη που οπωσδήποτε ρίχνουν ευθύνα στους Μαυρομιχαλαίους, μάλλον δεν θα ήταν το timing. Τι να πω, μωρένετε Κύριος ως βούλετε από λες. Θα σας ευχαριστώ. Καλείτε η κυρία Μιχαλοπούλου Σοφία, πρόεδρος της Προνέας Αθηνάς. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Πολιτιστικού και Ανθρωπιστικού Συλλόγου Προνέα Αθηνά, που ασχολείται κυρίως με την ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού μας, σας καλωσορίζω στη σημαντική αυτή εκδήλωση που αφορά την αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. 188 χρόνια μετά τη δολοφονία του, και ενώ από τότε όλες οι γενιές μεγαλώσαμε με συγκεκριμένες εικόνες και πληροφορίες για αυτό το γεγονός, σήμερα, αναζητώντας την ιστορική αλήθεια, τολμούμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Να ασχοληθούμε δηλαδή σε βάθος με όλα τα γεγονότα που σχετίζονται με το συμβάν και που για αιώνες αποκρύπτονται. Καθώς πλησιάζουμε στα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης, θεωρούμε ότι είναι καιρός να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια, αλλά και η μνήμη και η υπόληψη των άδικα κατηγορούμενων ηρώων συμπατριωτών μας που τόσα πρόσφεραν στην πατρίδα μας, ώστε να δικαιωθούν επιτέλους οι ψυχές τους. Θεωρούμε ότι το ίδιο θα επιθυμούσε και ο ίδιος ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος, πρεσβεύοντας σε όλη του τη ζωή το δίκαιο, δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση ο θάνατός του να συνδέεται με κάποια αδικία.
Για να το καταφέρουμε αυτό, θα προσεγγίσουμε τις ιστορικές πηγές και τις έρευνες που έγιναν σχετικά με τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, τα οποία θα μας παραθέσουν οι εκλεκτοί ομιλητές μας και για τα οποία κάποιοι αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή, όπως ο Δημήτρης Κοκκινάκης. Μία από τις αφορμές για το σημερινό μας συνέδριο υπήρξαν τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ, όπου προφανώς από ελλειπή πληροφόρηση και έρευνα επί του θέματος, γύρισαν σκηνές που δείχνουν τον Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη να δολοφονούν τον Καποδίστρια. Ως σύλλογοι που ασχολούμαστε με την ανάδειξη και προβολή της ιστορίας μας, δεν θα μπορούσαμε φυσικά να μείνουμε άπραγοι. Έκτοτε επικοινωνήσαμε μαζί τους και τους ζητήσαμε να μην προβάλλουν μια τέτοια ανακρίβεια, αλλά τους παρακαλέσαμε, αφού λάβουν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το γεγονός και τα οποία θα παρουσιαστούν σήμερα εδώ, να γυρίσουν τις σκηνές που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της αλήθειας στη συνείδηση όλων των Ελλήνων. Ως προνέα Αθηνά και ως ελάχιστο φόρο τιμής στο πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, φροντίσαμε πριν από 2 χρόνια περίπου για την αποκατάστασή του, αντίχειρά του, στον Ανδριάντα του που βρίσκεται στο Ναύπλιο, ο οποίος δυστυχώς ήταν κομμένος για πάνω από 40 χρόνια. Στην είσοδο του μουσείου, όπως πιθανόν οι περισσότεροι θα έχετε ήδη δει, υπάρχει έκθεση φωτογραφίας ιστορικής αναβίωσης από τον κορυφαίο, τολμώ να πω, στο είδος του, Ηλία Περγαντή, ο οποίος μας έκανε την τιμή να έρθει από την Σπάρτη και τον ευχαριστούμε. Μην παραλείψετε να τις δείτε όλες προσεκτικά. Πραγματικά αξίζει το χειροκρότημά σας, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και έχει φωτογραφίσει ανθρώπους σύγχρονους, οι οποίοι συμμετέχουν σε συλλόγους ιστορικής αναβίωσης και οι οποίοι εκδηλώνουν με αυτόν τον τρόπο την αγάπη τους για την ιστορία μας και τις παραδόσεις μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το catering του Ελιολάνη για την ευγενική του προσφορά να συμμετέχει αφιλοκερδώς στην εκδήλωσή μας, καθώς και το διαδικτυακό κανάλι Φρικτορίες, που έχει αναλάβει την μαγνητοσκόπηση του συνεδρίου μας και την αναμετάδοσή του τις επόμενες ημέρες για όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Κλείνοντας το χαιρετισμό μου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να φροντίσετε να αναμεταδώσετε σε φίλους και γνωστούς όλες τις αλήθειες που θα μάθετε σήμερα. Γιατί εν ώψη των εκδηλώσεων που θα γίνουν από αρκετούς φορείς για τα 200 χρόνια από την ελληνική Επανάσταση, είναι ευχής έργων να διέπονται όλες από ένα βασικό κίνητρο. Την αναζήτηση της αλήθειας για τα γεγονότα του τότε, ώστε να έρθουν επιτέλους στο φως. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματοποιούνται 2 εκδρομές. Η μία θα γίνει στη Βόρειο Ήπειρο, 27, 28 και 29, που γιορτάζουν την 28η καλύτερα από εμάς. Έχω πάει 3 φορές και ντρέπομαι για τον εαυτό μας που καταντήσαμε. Ώστε να δηλώσουν έξω στη γραμματεία, αφήσουν κάποιο τηλέφωνό τους και αν θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν. Θα γίνει επίσης από εμάς, από τα σωματεία που είχαμε αυτή την πρωτοβουλία, την Κυριακή μας έρχεται, 13 του μηνός, στο Ναύπλιο. Θα ξεκινήσουμε από την πλατεία Λαυρίου γύρω στις 8 η ώρα το πρωί. Όσοι θέλετε, δηλώστε, με μόνο 15 ευρώ. Μόνο τα έξοδα του λεωφορείου, του Πούλμαν. Και αν υπάρχουν παιδιά, ανήλικα, δωρεάν. 8 η ώρα Κυριακή από την πλατεία Λαυρίου. Αλλά πρέπει να το ξέρουμε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με το Πούλμαν. Ο
τι θα σας πω. Είναι το 1/12 από αυτό το φυλάδιο κοσμό που μόλις μου ήρθε από το τυπογραφείο. Έκανα αγώνα να προφτάσω και μόλις ήρθε. Έχει τιμή 10 ευρώ. Εσείς που είστε εδώ μπορείτε να το πάρετε μόνο με 5 και πάρετε 2, ένα για τον εαυτό σας είναι έξω και ένα για κάποιο φίλο γνωστό σας. Διότι αν δοθεί έξω θα εξαφανιστεί. Είναι βασισμένο απάνω στις πηγές που πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες και όχι να μας τραβώνουν κάποιοι που θέλουν συνέχεια να μας τραβώνουν. Έξω είναι, εγώ έκανα αγώνα να μπορέσω να το προφτάσω και το έφερα, ήδη πριν από λίγο μου το έφερε το τυπογραφείο. Μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία. Για να γνωρίσουμε λίγο τι πρόσωπα και πράγματα. Πριν μας διευκολύνει και ο φωτισμός. Πρωτόκολλο πατριωτικής συνθήκης ημών των αρχόντων της μέσα και εξωμένης. Για του παρόντος ιδιοχειρογείου υπογεγραμμένου γράμματος, υποσχόμεθα με θόρκου της Αγιωτάτης Ορθοδόξου ημών πίστεως και με την δύναμη του τρομερού όρκου που αυτοπροαίρετος για την σωτηρία του γένους μας εκάμαμεν για να φυλάξουμε τα σαπολούδους συνθήκας. Πρώτον, εμείς οι τρεις γενναίοι δηλαδή μαυρομιχάλιδες, γρηγοριάνοι, γρηγοράκηδες και τροπάκηδες μούρτζινοι παλαιολόγοι, ως δυνατότερε και αξιότερε από τας άλλας γενναίας της πατρίδας μας Σπάρτης, υποσχόμεθα με την δύναμη των ρηθέντων όρκων που προαναφέραμε, να βασιλέψει στο εξής, στα σώματά μας, μία ψυχή, μία σύμπνοια, μία θέληση. Και να μην δίνεται ποτέ κανένα εσωτερικών, ούτε εξωτερικών αίτιων, να διασύσει ή και να δυνατήσει εναντίον και τέτοιων ιερών δεσμών. Ακολουθούν άλλα τα άρθρα για να φέρω για συντομία. Και το όπλο καταλήγει. Όταν ενεργεί στο από τη μία ψυχή και μία καρδία, μία συμπνία και διαρρέτω δημό, υποσχόμεθα να φυλάξουμε τα τριθύς της συμφωνίας αυτάς ανελειπείς και απαρασαλέπτους. Εάν δε τεινάς εξ ημών, το οποίο δεν το πιστεύομαι, ήθελε φτάσει τόσων βαθμών παρανομίας και ασεβίας και να φαινεί παραβάτης και επίρροπος των τύπων οδελίων πράξεων της πατρίδας μας, εκείνον τον παραδίδομαι πρώτον εις τους δικαιωτάτους και προσωπολήπτους νόμους της Γενικής Πατρίδας μας Ελλάδος, και δεύτερον, το όνομά του και η οικογένειά του να είναι άτιμοι, υβρισμένοι και να μην έχουν πρόσωπο επί της γης. Και πολλά άλλα δεν τα αναφέρω λόγω συντομίας. Εδώ είναι οι βούλες και οι υπογραφές τους. Αυτή είναι η ληξαϊκή πράξη της Ελλάδος. Εάν αυτοί οι ηγεμόνες τότε, γιατί ήταν όλοι πρώην ηγεμόνες και ο Πετρόπης τότε νυν, δεν είχαν υπογράψει αυτό το συμφωνητικό, αυτό το πρωτόκολλο, δεν ξέρουμε αν σήμερα θα υπήρχε η Ελλάς. Ο Πετρόπης, που πολύ δυστυχώς συγγραφής, και λυπάμαι που το λέω, θεωρούν ότι ήταν διστακτικός και αναποφάσιστος. Δείχνει από τότε ότι έβαλε κατά τη λαϊκή έκφραση το κεφάλι του στον Τουρβά. Γι' αυτό και αρχίζει έναν τεράστιο αγώνα να μπορέσει να βρει πηγές χρηματοδοτήσεως για να φτιάξει ακόμα και σχολεία ευελπίδων. Θα το δείτε σε λίγο σε συνοπτικά κείμενα που θα αναφέρω. Γράφει λοιπόν σε πολυσέλιδο οικόπημά του, αλλά σε σύλλοψη θα ακούσετε αυτά τα λίγα και θα καταλάβετε περισσότερα. Κύριοι, λέει στο οικόπημά του, οι αρχές Σπαρτιάτε δεν εντρόπεται δια την πτωχία των, επειδή και αυτή αποκατέστηνε τη δύναμή των και βεβαίωνε την ελευθερία των, οι κάτοικοι της Νέας Σπάρτης Μάνης, ως απόγονοι των παλαιών κατατρεχόμενοι από τους κατακυρεύσαντας το λοιπόν γένος, ετραβήξαν εις μίαν πετρώδη
και λιγό καρπών γωνία της γης, ούτω θέλοντες και μηθέλοντες, εκκληρονόμησαν την πτωχία των προγόντων, η οποία όμως εις το μέσο του γενικού λέθου τους επίλεξε ελευθέρους. Χωρίς θυσίας η ασφάλεια της Σπάρτης, Μάνης, είναι ανενέργητος. Παρακαλώ χωρίς αναβολή να μη φαναλώστε ότι κρίνεται αναγκαίων προς διοργανισμών. Καταλαβαίνετε την υπονοούμενη λέξη, τι λέει από κάτω η λέξη αυτή. Για να είμαι σύμφωνος στο γενικό, προσδιορίζοντας ενταυτό και μέσω τίνος να ακολουθώ τη μεταξύ μας ανταπόκριση με περισσότερα ταχύτητα και ασφάλεια. 1819 Φεβρουαρίου 2 Κιτρίες. 1819 και λένε ότι ήταν δυστακτικός. Πέτρος Μαυρομιχάλης. Το επόμενο αυτό έφτασε στον Γρηγόριο το Πέμπτο, ο οποίος επειδή είναι σε ομοιρία δεν μπορεί να απαντήσει και λέει «Γρηγόριος, ελέον Θεού, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεος, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. Ευγενέστατε και δοξότατε άρχον της Μάνης, κύριε Πετρόμπη, και τιμιότητη καπετάνη τέ και πρόκλητη, η μέτερη κατά πνεύμα ή αγαπητή χάριση ημίν και ειρήνη του Θεού και παροιμήν ευχή και ευλογία και συγχώρηση. Επί πάση δε τούτης, γνωρίζοντας πόσο και εμείς φιλοτιμούμεθα περί τα τέαυτα και προνοούμεν και προθυμούμεθα εις τόσο ανησφέρομεν τη δική μας συνεισφορά. Δεν μπορεί να πει περισσότερα, υπονοούμενα. Ο Κωνσταντινούπολος εν Χριστώ ευχέτης διάπηλος. Ο Αλέξανδρος Τσιλάνης όμως, που παίρνει και αυτός το επόμενο του Πετρόμπη, που ζει σε άλλη χώρα ελεύθερη, ακούτε τι απαντάει. Σε σύνοψη, είναι ολόκληρη σελίδα. Ενδοξότατε και ευγενέστατε ηγεμόν της Μάνης. Η ενδοξότητα σας πρέπει να καταγίνεται όλες δυνάμεις. Με επιμέλεια και αοκνία, εις τώρα συνεισφέρει τα πάντα για τον νου σου, όσο νου που προσεγγίζονται ημίν ιερών αγώνα. Εγώ άμα που ανέχω το γνώμα σας, έδωκα αμέσως τας αναγκαίας περί τούτου διαταγάς προς επιτυχία του κοινού ημών ιερού σκοπού. Τα αθάνατα παραδείγματα των προγόνων διδάσκουσε ημάς. Κάθε είδους υποψία ας αποβληθεί ως ανάρμοστος από την καρδία ενός απογόνου και διαδόχου του θαυμαστού Λεωνίδου. Όταν εκείνος ο Μέγας Ανήρ, η σωτηρία και το κλαίος απάσης της Ελλάδος, ηρωικός αντετάθετο εις τα πνή των βαρβάρων μετά των 300 Σπαρτιατών. Δεν ενόμιζε βεβαίως ότι θέλει υπερτηρήσει των εχθρών κατάλλων ή μη μάλλον εις την αρετήν και την ανδραγαθίαν. Αλέξανδρος Υψηλάνης. Ο Αλέξανδρος Υψηλάνης. Η επιστολή αυτή, το υπόλοιπο μάλλον αυτό, εστάλει και με ειδικό γραμματέα τον Κυριακού Καμαρινό, που όλοι ακόμη και πριτάνης μας το λένε Καμαρινό Κυριάκο. Αλλάζω το υπόλοιπο ή το κάνω όνομα. Ενώ είναι Κυριακού. Και το αρχοντικό του έχω επισκεφτεί στην Καλαμάτα, είναι Λαογραφικό Μουσείο. Με τον Κυριακού λοιπόν έστειλε και στον Καποδίστρια και να δούμε τι απάντησε ο Ιωάννης Καποδίστριας τότε. «Ετοιμότατε και ενδοξότατε ηγεμόν της Μάνης Πέτρο Μαυρομιχάλη». Λέει κάποια πράγματα και συνεχίζει. «Ας συνεννοηθόμεν καλώς. Μη πιστεύετε ότι ενούμενοι δια τούτων καθιδρυμάτων, ενώ σχολείου ελπίδων, υπονοούμενα κτλ. Που έχει ο Πετρόπης, θα γίνεται ισχυρότερη προς αντίπραξη κατά της τουρκικής κυβερνήσεως, ή ότι η μικρά βοήθεια της σας αντωθεί προς συντήρηση των σχολείων σας, θα είναι εχέγγυον μεγαλυτέρων εις των μέλλων επικουριών, τας οποίας ειδύναστε να μεταχειριστείτε κατά βούληση προς υποστήριξη της ανεξαρτησίας σας δια των όπλων. Επιθυμώ να σας ομιλήσω καθαρά προς τούτο, διότι οι εισηγήσεις του Κυριακού με κάνουν να πιστεύω ότι οι ραδιούργοι κοινές σας ενέβαλαν εσφαλμένας ιδέας περί τούτων πάντων. Η πατρίς ευρίσκεται υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Υποτάφτην σας διατάσσει ο Θεός να την υπηρετήσετε
και πρέπει να υπακούσετε εις την θέληση του υψίστου. Πάσα δάλλη υποβολή είναι απατηλή και σύντημα επικίνδυνοστάτης εξάψεως παθών. Εσείς, κύριε ηγεμόν ελεύθερου λαού, δεν πρέπει να παρασύρσετε από κακοβούλους. Πετρούπολης, 1820, Φεβρουαρίου 20. Οι φυγοί όμως που παρακολουθούν την πορεία του γραμματέα Κυριακού προσποιούνται το βαρκάρι, τον περνάνε στο δρόμο και τον πνίγουν. Και η επιστολή δεν φτάνει, η αρνητική αυτή του Καποδίστρια ποτέ στη μάχη. Σύντομα τα υπόλοιπα γεγονότα. Ο πολλής και χειροφρακτόν πάντα Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος εξαπατά τον Δημήτρο Υψηλάντη, του παίρνει την εξουσία, κυβέρνηση δηλαδή του εκτελεστικού, αυτό ανακηρύσσεται και αρχιστράτηγος, και ενώ πρέπει να έχει πληροφορίες και ειδήσεις ότι ετοιμάζεται η μεγάλη στρατιά των 35.000 στρατού του Δράμαλη, 5.000 υπήρξης και 500 καμήλες, αυτός τι κάνει, παίρνει 1.000 τακτικούς που έχουν ετοιμάσει τότε, 800 φιλέλληνες και δυστυχώς και τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Γόγο Μπακόνα, τον Παναγιώτη και πάει και χτυπάει τους Τούρκους της Άρτας και έχουμε τη συμφορά του ΠΕΤΑ με Έλληνες και φιλέλληνες. Γυρίζει και μαζί με την κυβέρνηση και τη Βουλή μπαίνει σε δύο πλοία ο Πελεκάνος και Τερψυχώρη, ανοίγονται στον Αγωνικό κόλπο αφήνοντας έξω όλα τα αρχεία της κυβερνήσεως και 800 σοκάδες ασήμι και χρυσό σε εκκλησιαστικά σκεύη τα οποία τα είχαν να τα εκποιήσουν για τις ανάγκες του πολέμου. Και φυσικά ζει ο κύριος αυτός. Από τους πρώτους που φτάνουν στα κορυφές του Αργολικού κάμπου είναι ο Πετρόπελης και ο άρχοντας του Μιστρά Παναγιώτης Κρεβατάς με 4.500 στρατό. Πιάνουν το κεφαράρι, την πηγή τη μεγάλη για να μπορεί να ποτίσει τα ζώα του και αρχίζουν και καίνουνε τα σπαρτά. Εκτός από κάποια που τα θερίζουν μαζί με τα άγανα και έχει στήσει εκεί που σήμερα λέγονται οι μήλοι του Άργους, ο Πετρόπελης, με τους δικούς του 4 φούρνους και 6 χερόμηλους, γιατί ποιος θα σύντιζε το στράτευμα, μόνο ψωμί τρώγανε και ελιές και λίγο τυρί είχαν. Με αυτούς λοιπόν τους 4 φούρνους και τους 6 χερόμηλους, στους μήλους, συντηρεί το στρατόπεδο το οποίο έδωσε αυτά που έδωσε, θα δούμε σε λίγο με το δράμα. Το Κολοκοτρώνη, να μάθει την αλήθεια, ποιο θα παραμείνει δασκαλιμάς. Τον έχουν και πολιορκεί τον Γιουσού Πασά του Βαθόρου που ακούσατε και προηγουμένως που αναφέρεται από τη Χοροδία, την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερως και θα είναι πάντα μαζί μας όταν κάνουμε κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις. Του γράφει ο Πετρόπελης να έρθει. Εδώ είναι ο κίνδυνος. Δεν πείθεται γιατί ο Κολέτης που είναι υπουργός πολέμου το αφαιρεί από ένα σώμα για να το ξεφτελήσει. Και αναγκάζεται και διαλύει την πολιορκία, τον χαρακτηρίζουν προδότη και ιερό στρατών και τον καλούν να απολογηθεί. Και στέλνει και αυτός επιστολή και λέει: έρχομαι με 2.500 στράτημα και απολογούμε. Και μένει άπραγος και καταπικραμένος στη Δημητσάνα. Όταν έρχονται τα γράμματα του Πετρόπη που τον λέει: έλα εδώ, εδώ είναι ο κίνδυνος, δεν πείθεται πάλι και στέλνει 3 ματατοφόρους. Όταν γυρίζουν όμως και του λένε ότι ήδη ο Δράμαλης έκαψε την Κόρυθο, τότε σπέβδει και γίνεται σύναξη, συμβούλιο και δημιουργείται, παρακαλώ, Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας, η οποία εξελίσσεται σε εκτελεστικό υπό τον Πετρόπη και αντιπρόεδρο τον Κολοκοτρώνη. Αυτά δεν τα γράφουν ούτε οι καθηγητές, δεν ξέρω γιατί. Ο Πετρόπελης τώρα, παντοδύναμος, στα 1824, πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό είναι το υπόλοιμο που στέλνει στον Καποδίστρια. Παρότι δεν έλαβε με την επιστολή. Δεν θα σας τα πω ολόκληρο, αποσπάσματα. Σέβομαι τον χρόνο σας. Εκτελεστικό σώμα της Ελλάδος προς τον εξοχότατον κύριο Κόμιν Ιωάννη Καποδίστρια. Εξοχότατε. Η βιλτά της Ελλάς αναβρύνεται για τα σαρετάς του γνησίου τέκνου της, του ενδόξου και περικαλούς Καποδιστρίου, ως της απέδειξεν εις τον πεποτισμένο κόσμο το βάθος της αξινίας και ενέπλεψεν εις ουσάς τας καρδίας σεβασμών εις τους απογόνους των παλαιών Σπαρτιατών και Αθηναίων. Εξοχότατε κόμι.
οι Έλληνες απεφάσισαν να αποθάνουν εντύμως για να αποφύγουν τα συμφορά της πικορδάτης Λουλίας και χήμαρ αιμάτων, δακρύων και υδρότων τους απεκατέστησαν αξίους της ανεξαρτησίας των. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο να αποκτήσει πίστη στην ελευθερία του, όσο να την διαφυλάξει. Ακούτε τι λέει, που είναι τα σημερινά μας δεδομένα. Τα ανατόματα της εξορετά της τυραννίας βασιλεύουν στα σπαρούσας γενεάς. Η λαμάθεια και η πλεονεξία επαπειλούν την αρτησίστα των ανεξαρτησίων του έθνους. Έχουμε αξίους πολεμικούς, αριστερούμεθα εναρέτων πολιτικών ανδρών και αναλόγως αξίους με τις περιστάσεις, διότι η επιστήμη της πολιτικής είναι πολύ δύσκολο μάθημα. Τι λέει ο Πετρόπης τότε? Έχουμε όπλα, έχουμε χρήματα, έχουμε αρκετούς πόρους και τρόπους για να νικήσουμε τον βάρβαρο και να σφαγίσουμε τα δίκαια της Ελλάδος. Η λαμάθεια και η προεξία επέφερον γενική αδράνεια και ανυπέρβητον αχρηματίαν. Όλοι αισθάνονται τα δεινά, όλοι καταλαβαίνουν την πατρίδα, ουδείς επεφέρουν τη θεραπεία. Ο λόγος δεν ισχύει, η δίκη συνηπιάζει. Ο ισχυρότερος διαβεύει και τα ιδιαίτερα συμφέροντα καταλύονται γενικά και ο καθής νομίζει τον εαυτό του κέντρο της γης και ό,τι θέλει πρέπει και να γίνεται. Εξοβδόντα ακόμη. Η Πατρίση Βιτάτη απεφάσισε να θυσιαστεί εν δόξος η υπερτάτη δύναμη, γι' αυτό κάναμε και εμείς την επίκτηση. Την ευοήθησε να αναδειχθεί τροπεούχος και κατεκρόνησε των κολοσσών της τουρκικής τρανίας. Αλλά θα καθεί φυσικός τέλος πάντων αν οι αγαθοί πατριώτε, οι μόνοι σωτήρες της, δεν δράμουν εις βοήθειάν της. Η εξογότη σου, ακούτε τι λέει εδώ, έχει βέβαια φυσική νοροπή να θυσιάσεις ακόμα και τη ζωή σου. Τι λέει ο Πετρόπης τώρα? Να θυσιάσεις ακόμα και τη ζωή σου. Για τη σωτηρία της πατρίδος σου. Οι καπλοί πατριώτε σε επιθυμούν. Ας είδε λοιπόν και πραγματικός ιεράς την εκπλήρωση του ερωτάτου του χρέους σου. Σε περιμένουμε με ανοιχτάς αγκάλας. Ένα πλοίο 1η Ιανουαρίου 1824. Ο πρόεδρος Πέτρος Μαυρομιχάλης, Σωτήρης Χαραλάμπης, Ανδρέας Μεταξάς, για τον απουσιάζοντα γραμματέα Νικόλος Πλιάδης. Αλλά ας δούμε, επιμένω, διότι λένε ότι ήταν κάπως δηλώσει ο Πετρόπης, τι λένε κάποιοι που το γνώρισαν από κοντά, στη θανή του. Και δει ο Πρωθυπουργός, κατ' επανάληψη, Σπύριον Τρικούπης. Τον έχει μπροστά του. Ο προκύμνος ηγεμόν έχει ρίξει την εξουσία αυτού, όχι την ιδιοτέλεια, αλλά προς πανεθνικήν ωφέλεια και είναι άξιος του σεβασμού και πατός επένου. Διακινδύνευσε προθύμως την ιδία αυτού ζωή και θυσίασε πολλούς από τους συγγενείς του εις τον ομό της ελευθερίας, τηρώντας εις το εκαίρεον την ισοκρατική ρίση, μητρώστε και πατρός και θρόν προγόνων πάντων, τιμιότερον και σεβότερον εις την πατρίς. Το όνομά του ήταν ο πύργος απόρθητος, και όταν ακούετο ότι εξτρατεύει ή ότι θα εξτρατεύσει ο Μανιάντης, οι σβησμένες ελπίδες των καταπτωημένων εθέρευαν και γέροντο βροντές και αστραπές κατά των τυράννων. Μέσα στο βαθύ σκοτάδι της μαύρης δουλείας και απάντουπης τυραννίας, η μάνια αντιστέκεται ως το θαμπόν φως κυρίου εις τον τάφο της Ελλάδος, όπου όμως ανιφρέγει και έκαψε δύο αυτοκρατορίες, την Τουρκία και την Αίγυπτο, με τις γυμματομαχίες Βέργας, Δυρού, Πολιάραγου. Ο Ιμπραήμ έχασε τα δύο τρίτα του στρατού του και δεν ξανατόλμησε να δώσει μάχη. Και συνεχίζει ο Τρικούπης. Ο ύψος τιμώντας αρετές του, περδόξου και μεγαλοπρεπούς μεταστάντος εξαπέστειλε εις αυτόν και μόνον τα σβουλάς του και το πράνιο θέλημά του. Και επί γεμονίες του κατέστε την μάνην κοντά την αιστείαν επάνω στην οποία η ταγή του ξεσηκωμού ακόριζαν τα ξύφητον. Η ανέλακτος παράδοσης Καλαμάτας και η πρώτη εξεγερτήριος προειδοποίησης προκήρυξης του ηγεμόνος αρχιστρατήγου Γερουσιάρχου Πέτρου Μαυρομιχάλη αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο πρότυπων πολιτισμού και πολεμικού παραδείγματος. Αποτελούσε και θα αποτελεί και θα προσωποποιεί στον αίμα των άπαντα την δόξα και την τιμή, το καύχημα και αγράδισμα του ιερογόνας της θετικής μας παγκαινεσίας. Πρωτοπόρος και πρωταγωνιστής της πατρίδος απόλαυσε την επίγειον αθανασίαν και αποδημήσας εις Κύριον
θα απολαύσει την επουράνιον μακαριότητα με διπλούν φωτοστέφανον επί της κεφαλής του, το της αιωνίου επιγείου δόξης και το του επουρανίου μακαριότητος. Και ο ποιητής ούτως αμυρώμενος στο να ξεπεράσει τον Τρικούπη, στον επιτάφιο λόγο του προσθέτει δύο λόγια και από αυτόν. Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης ανεδείχθη υψηλότερος της Ελληνικής Επαναστάσεως. Ο πρώτος Απόστολος της Αυτονομίας έρχεται κοιμόμενος στα αγκάλα της δόξης. Ο κινήσαστος σιδούν άρμα της Ελληνικής Επαναστάσεως. Το θάψαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία έρχεται ακίνητος επί νεκροφόρου. Επί των μνημάτων εγερθείται προς προϋπάντηση του άλλοτε Προέδρου της Περοποννησιακής Γεωργίας, Αρχιστρατήγου της Περοποννήσου και Αρχηγού της Ελληνικής Επαναστάσεως και της Δημοκρατίας Πέτρου Μαυρομιχάλη. Εις το κοιμητήριον φεύγει άπας ο ελληνικός αγών εισέρχεται. Αλλά και ο πατέρας του Όθωνα, όταν ήρθε για να εορτάσει τα 5 χρόνια στην αράση του θρόνου του γιού του, του Όθωνα και τον είδε να μπαίνει στη λέψα τελετών, είπε στο γιο του, «Παιδί μου, πήγε να προϋπαντήσει αυτό το γέροντα γιατί κατέβηκε από το θρόνο του για να λύσεις εσύ». Και τώρα μπαίνουμε στα καυτά και λυπηρά γεγονότα. Γι' αυτό και προτάξαμε τη χοροδία μεγάλων, τη χοροδία Οθήνες, μεγάλων γιατί έχουν χρησιμοποιήσει πολλές φορές εδώ, παρασυνδρομή γλώσσες, για να έχουμε μια ατμόσφαιρα κάπως λίγο διαφορετική και να ακουστούν κάποια τραγούδια που δεν λέγονται σε άλλον τόπο της Ελλάδος. Εμείς δεν ξέρουμε πασάδες και λουλάδες και άλλα διάφορα. Ήταν πάντα ελεύθερη μάνη και είχε ειδικά τη τραγούδια και σας δώσαμε ένα δείγμα μόνο. Πάμε λοιπόν τώρα στη διαδρομή των δύο συνοδιών του τραγικού εκείνου πρωινού της 27ης Σεπτεμβρίου 1831 και ώρα 5:50 το πρωί. Ο Καποδίστριας με την ακολουθία του, τον στρατιώτη Λεόνι Λεωνίδη Δημήτριο και τον υπηρέτη του κουροχέρι Γεώργιο Κοζόνι Κοκόνι, που αντικαθιστά τον ξαφνικά ασθενήσατε γύρω το πρωινό φρουρό του. Και θείος και ανιψιός, Κωνσταντίνος και Γεώργιος Μαυρομιχάλης, και οι δύο αυτές συνοδείες ή ακολουθίες ακολουθούν από το παράτιον των λεγόμενων ο Καποδίστριας και από την κατοικία τους οι δύο Μαυρομιχαλαίοι και συναντώνται στην πρατεία των Συντριβανιών. Να δούμε τι λέει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο κουροχέρης, ο φύλακας του Καποδίστρια. Πηγαίνοντας με τον κυβερνήτη στην εκκλησία, φτάνοντας στην πλατεία με τα νερά, ακούσαμε γρήγορα βήματα να έρχονται πίσω μας. Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι, λαμπροφορεμένοι. Χαιρέτησαν με σεβασμό τον Καποδίστρια, ηλαρώς αντιχαιρετηθέντες υπ' αυτού και προχώρησαν για την εκκλησία. Λαμπροφορεμένοι, λέει, ο ίδιος, ο φρουρός. Και όχι οπλισμένοι. Σημαίνει πως έβαιναν τις επίσημες στολές τους, γιατί πήγαιναν ως πραγματικοί και καλοί χριστιανοί και προσκυνητές στην εκκλησία. Ο Γεώργιος μάλιστα είχε φέρει και τη γυναίκα του, Διαμαντούλα, κόρη του Πανούτσου Λοταρά, έγιο, μαζί με τη δίχρονη κορούλα τους, Φωτεινή, λίγο πριν λίγες μέρες από τη μάνη. Και μάλιστα εκείνο το πρωινό είχε πει, όταν ξυπνήσει μικρή, θα έρθω να σας πάρω για να εκκλησιαστούμε μαζί. Άνθρωπο λοιπόν που έχει βάλει βουλή να σκοτώσει κάποιον, όχι τον κυβερνήτη, αλλά ένα απλό εχθρό του, θα φέρει την οικογένειά του μέσα στο στόμα του λύκου και θα φορέσει τα καλά του, ή αν είχε την οικογένειά του στον άπιο, θα την φυγάδευε και θα φορούσε πρόχειρα και ελαφρά ρούχα και θα ήταν πάνωπλος και όχι άοπλος. Αν ήθελαν να σκοτώσουν κυρίες και κύριοι. Οι Μαυρομιχαλαίοι θα χτυπούσαν τον Καποδίστρια και την ακολουθία του εκεί, μέσα στα μισοσκόταδα, στην πλατεία των νερών ή,
αναβλητηρίου. Ή θα έκαναν σύμπραξη με τους ιδέους που ξέρουμε ότι είχαν εξηγηθεί και θα κατέληγαν το καθεστώς όπως το κατέληξε λίγο αργότερα ο Κολέτης. Και πάμε τώρα στη μαρτυρία του Σωτηρίου Μητρόπουλου, ο οποίος σε ερώτηση, ξέρεις να μας είπεις πώς ακολούθησε το θλιβερό εκείνο Σιβάν, απαντά. Κατά την παρελθούσα Κυριακή ήταν δύο μαυρομιχάλιδες και στις 26 του Παύσαντος, Αγίου Ιωάννου, και στάθησαν στην ίδια θέση. Ο Μέρ Κωνσταντίνος έξω, ο Δε Γεώργιος μέσα. Εγώ για να τους ευχαριστήσω περισσότερον, εκάλεσα τον Γεώργιο να έμβει παρά μέσα, όμως εκείνος μου έδειξε τους στρατιώτες ή τεστροφύλατων, λέγον με, είμαι αρέστο, είμαι υποφρούρηση, δεν μπορώ να μπω μέσα. Έπειτα, έστειλαν ένα στρατιώτη και άναψε ένα κερί 20 παράδων. Πολλά ρεκτήματα για την εποχή εκείνη. Ή στα 27 Παύσατος, επίσης, ήρθαν, εβήκαν μέσα στην εκκλησία και εξ αυτών ο Γεώργιος εισπάρξε την εικόνα. Επρόσταξε τον στρατιώτη να ανάψει κερί και πήγε και στάθη ακουμισμένος εις το φύλλον της σύρας εμβαίνων προς τα αριστερά. Παρακαλούμε. Κάθε εκκλησία έχει ένα κουβούκλιο στην πόρτα. Έχει τα ξύλινα φύλλα έξω και τα τζαμπένια μέσα. Εκεί είχε μείνει ο Γεωργάκης, ο Γεώργιος. Όταν ήρθε ο κυβερνήτης που δεν άρχισε να έρθει, μπήκε μπροστά ο κλητήρας Γκούτος και είπε «Στην πάντα έρχεται ο κυβερνήτης». Εκεί έγινε το φωνικό. Θα δούμε ποιοι το σκότωσαν. Ο Γεώργιος είναι μέσα, έξω είναι ο Κωνσταντής. Είναι φύση αδύνατον να γίνει το χτύπημα από τον Κωνσταντίνο, διότι είναι ένα κεφάλι ψηλότερος, σας τα λέω λίγο έτσι έξω από κείμενο, και είναι και δεξιόχυρ. Ο Καποδίστας λοιπόν είναι χτυπημένος στο δεξί της ζάφτη, από εδώ, εκ των κάτω προς τα πάνω, και δεν έχουν βγει τα βλήματα που είναι τέσσερα παρακαλώ, και εγώ δεν τα είχα βρει μέχρι τώρα, δεν είναι ένα, είναι δύο μπαρλαμάδες, που σημαίνει ότι ο Καποδίστας έχει χτυπηθεί με δικάβαλη. Και αυτό αποκρύπτεται για πολλούς λόγους. Υπάρχει ο Φίνλεϊ, ο οποίος μας λέει κάποια δικά του κατασκευάσματα, ότι έκανε τη στροφή του Βάλς και του έχωσε την πιστόλα εδώ. Αλλά αν έκανε αυτή τη στροφή, ο φρουρός θα το σκότωνε. Κουτός θα το σκοτώσει, θα πρόφτερε. Αυτά όμως έγιναν αστραπία δυστυχώς. Και δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε παράλληλα την κατάθεση του Αντιπρωθυπουργού του Πυροβολικού και με άλλες καταθέσεις, ο οποίος παραλείπω για να κερδίζουμε χρόνο, ο οποίος λέει, σε ερώτηση πώς έτυχε να παρεμβήσετε στον φόρο του κυβερνήτη, απαντά. Εδιορίστη παρά του διοικητού τάγματος, εγώ και ο πυροχαγός Λαφών, του ιδίου σώματος να υπάγομαι στην εκκλησία με ένα απόσπασμα των στρατιωτών, όπου συνέβη ο φόνος. Έβρωμε την εκκλησία γεμάτη από λαών, τον οποίο επαρακινήσαμε να εξέλθει και λάβαμε τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην θέλει γίνει τη σταραχή. Με το λίγον ήρθε πολιτικός της, ως της λέγον μας, ότι ο φωνεύς έφυγε προς Ιτσκαλέ. Τώρα ποιος ήταν αυτός, ο πολιτικός της. Διοριστής λοιπόν παρά του υπουργού Λαφών έλαβα την άντρας και επήγον προς αναζήτησή του. Όθε πηγαινάμενος των έβρων πλησίων της οικίας Φωτομάρα, κοιτάμενον καταγήσει. Και πληγωμένο στην κοιλία, στο δεξιό μέρος. Μη λένε ότι ο Κωνσταντής ήταν χτυπημένος πίσω, κάποιοι φωτισμένοι. Περί του οποίου λάβαμε όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην φέρει και τον χτυπήσει κανείς. Πλην τούτο, αισθάνθη αδύνατον, εξαιτίας της ορμής του λαού και των ιδίων των στρατιωτών. Όθεν, εις των στρατιωτών τον χτύπησε με το κοντάκι και άλλος με τη λόχη, και άλλος έτρος με άλλα σημεία. Και τα λοιπά, αν υπολογούμε, τον σακάτεψαν τον Κωνσταντίνο. Και τελικά τον πέταξαν με χαμάλιδες στην Αρβανιτιά, αφού πρώτα τη νύχτα κάποιος του έκρυψε την πανόρια στολή. Που θα δούμε
Παρακάτω. Εδώ είναι η Καλαμάτα, εδώ είναι ο ναός, εδώ είναι ο Κωνσταντής με τη στολή. Δεν έχω να σας πω πολλά, καταλήγω και σας λέω. Έχω και τις μαρτυρίες της ιατρικής εξετάσεις, αλλά επειδή δεν τις εξετάσει αργότερα γιατρός, τις παραλείπω για να κερδίσουμε χρόνο. Είναι εδώ ο κύριος Αλευράς. Σε λίγο παρακαλώ, η Σύνεδρη να καταλάβει τις θέσεις του, δεν σας έβαλα πάνω από την αρχή, για να μην σας ταλαιπωρώ. Παρακαλώ, η Σύνεδρη να καταλάβουν σιγά σιγά τις θέσεις τους. Η Σύνεδρη, να καταλάβουν τις θέσεις τους. Κύριε Ανάστο, εδώ, κύριε Μητρόπο. Μήπως όμως ήταν προδιαγεγραμμένο το ριζικό του Καποδίστρια? Γιατί κάποιοι το θεωρούσαν Ρώσο ανθύπατο και στη ροή αυτή πήρε η μπάλα και τους γενναιότερους των Ελλήνων Μαρομιχαλαίους και με ένα σπάρο έφυγαν από τη μέση δύο ισχυρές αλλά πολύ ενοχλητικές για τους άσπρονους φίλους μας οικογένειες. Ας δούμε και αυτό το ενδεχόμενο. Ο Καποδίστριας, αποδεχόμενος την εκλογή του ως κυβερνήτου της νεκραστημένης Ελλάδος, σκέφτηκε και πολύ σωστά και λογικά να περάσει από το Λονδίνο και το Παρίσι για να δώσει τα διαπιστευτήριά του και να αποσπάσει την εύνοια των αυλών αυτών. Ας δούμε όμως ποια ψυχρολουσία τον περίμενε στο Λονδίνο. Στον άκρο του Βίρσδορ, στο Λονδίνο, τον υπεδέχθη κάποιος αυγικός και τον οδήγησε στην πινακοθήκη των Ανακτόρων και του είπε να περιμένει να γίνεται εκτός από τον άνακτα. Δεν άκουσα. Δεν ακούω. Περίμενε όρθιος με τις ώρες και κάποτε κάποια στιγμή άνοιξε μια πόρτα, μια άλλη πόρτα, βγήκε ένας με πολιτική περιβολή, έκανε που περιγάζεται τους πίνακες και βλέποντας τάχα τυχαία του Καποδίστρια του λέει «Α, εδώ είστε και ακόμη, χαίρομαι πολύ» και έφυγε. Αυτός ήταν ο Γεώργιος της Αγγλίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν τον ήθελαν οι δυτικοί του Καποδίστρια και εκεί χάραξαν το πεπρωμένο. Τις εκθέσεις δεν τις διαβάζω, τις έχω εδώ, θα τις αναλύσει ο γιατρός σε λίγο, που είναι ειδικός γιατί είναι ειδικός χειρούργος. Λένε όμως στα γρήγορα ότι είναι χτυπημένο στο δεξί ζάφτη, έχει 4 βλήματα. Η πρώτη αφαιρείται διότι δεν βρίσκεται η κάμα με την οποία σφράγει ο Καποδίστρια και βρίσκουν ένα μαχαιράκι αργότερα στη ζώνη του Κωνσταντή και το αποδίδουν στο Γεωργάκη, στο Γεώργιο μου. Και επειδή ξεκίνησα την ομιλία μου, τη εισήγησή μου, όλα αυτά είναι στο τέχος που σας είπα ότι κυκλοφορεί, θα την κλείσω με μια επίκληση που έκανε ο τότε πρωτοσύγκυρος Ριγανάκος στο Δηρό για να δείτε ποιοι ήρωες χάθηκαν μαζί με τον Καποδίστρια. Είμαι υποχρεωμένος να σας το πω και να δείτε πώς έπιασε και γιατί έπιασε η επίκληση του Ριγανάκου. Επειδή ο Ιμπραήμ έχει περάσει διαπυρώσεις συντηρίου των Μωριά όλων, έχει διαπυρωθεί στο Μεσολόγιο, έχει εκπορθεί στο Μεσολόγιο και επανέρχεται και στέλνει τελεσίγραφο στους Μανιάτες και του λένε «Ετό τρεών 10 ημερών να μου παραδώσετε τη δημάνη, αλλώ θα σα περάσω όλο από το δημαρχείο μου, το σπαθί μου». Και ο γιο Πετρόπεϊ, αρχηγό των Μανιατών στη Βέργα, του απαντά: «Σε περιμένουμε με όσε διαθέτει δυνάμει. Γράφουμε και σε περιμένουμε». Δηλαδή, αν μόνο λαβέ. Ρίχνει 8.000 στρατεύματα εναντίον 3.500 Μανιατών στη Βέργα. Δεν σπάει η Βέργα 22 Ιουνίου του 1826 και κάνει απόβαση ο ίδιο με 2.500 στο Δηρό. Τη στιγμή εκείνη, παρακαλώ προσέξτε το συμβολισμό και τη Θεία Πρόνοια. Ο Κωνσταντής Μαυρομιχάλης, οι δύο που είπαμε, Γεωργάκης και Κωνσταντής, είναι πάνω στη Χαριά που δεσπόζει το Δήρο. Εκεί έχω γεννηθεί. Δεν το βλέπει το Δήρο. Και μαζεύει, χτυπάει τις καμπάνες και μαζεύει άντρες για να πάει στη Βέργα. Παίρνει όσο παίρνει και φεύγει. Έχει περάσει την Αρόπολη και κατεβαίνει προς το Ήτειλο. Εκεί οι γυναίκες της Χαριάς λένε, μανιάτικη χωριάτικη διάλεκτο, μόλι δεν πάμε να θερήσουμε, να βαδίσουμε στο θέρο,
να τους στείλουμε ψωμί, γιατί αυτοί δεν θα έχουν ψωμί και θα ψωμίσανε. Και κατεβαίνουν από ένα διάδρομο και βγαίνουν στον δρόμο και έρχονται αντιμέτωποι με τους Τουρκογητίους. Γιατί ακούγοντας τις καμπάνες οι Τουρκογητοί νόμισαν ότι προδοθήκανε. Ακούτε λοιπόν τι λέει ο Νικόλος Πολίτης στο γεγονός αυτό, το διρούσε τα γρήγορα για να δείτε και ποιοι ήταν αυτοί οι ήρωες. Στο Δημοκρίσι το δωρώνει το όνομα πρωτοσύγγελος. Και τα γράμματα τα μυστήρια με το κεφάλι του ψάλλοντα στο χειρουργικό. Μάξα απλά και ανέρπη στα Τούρκη τον παραλάβαση. Και έλαβε μόνο τον καιρό και σήκωσε τα χέρια του και είπε και. Μα το δίναμε, να είπε η επίκληση. Δυνάμωσα τους χριστιανούς, τύφλωσα τους αγαρινούς τη μέρα τη σημερινή. Μα οι άντρες όλοι λείπασαν. Ήταν στη Βέργα Ταλμυρού, όπου τον άλλο πόλεμο σπάνε δύο μερόνυχτα. Μόνο τα γυναικόπαιδα και γέροντες ανώφελοι ήταν τεθέρος, βρέθηκαν μετά τα παλιά στα λουλιά. Καθόλου δεν διάσασαι, καθόλου δεν τρομάξασαι. Μου έλεγαν την είδη στον Κωνσταντίνο με πεζό. Αυτό είναι ο Κωνσταντίνο που έχει περάσει το ήτυλο, το νερό που εκεί είναι στολισμένο. Του λένε γύρνα, βγήκε στον δειρό. Αυτό λοιπόν έσωσε τον δειρό και τρέχει και ο Γεωργάκης που είναι επικεφαλή των μαγνητών στη Βέργα. Τα 90 χιλιόμετρα θα κάνει 15 ώρε και λέει το στιγούργι μα σε λίγο. Τότε και εκείνη τη στιγμή αγνάδιαζαν και πρόκτηναν τα παλικάρια τα Αλμυρού όπου την νίκη φέρνασε. Πρώτο ήταν και μπροστινά ο Γεωργάκης Βασιλιά, ο Γεωργάκης Μαρομιχάλης. Είχε στα πόδια του φτερά, ξεγυρμένο το σπαθί εκράταε και τα μάτια του σπίδες και βρόγες βάρασε. Έχετε θάρρος! Όλασε μια φωνή στα αντιβροντή, ήταν βουβάστα σιλιά, αστυμπορά και αμέτρητα. Ήταν πολύ και στα αλμυρό, μα εμείς θα νικήσαμε, τόσο εξοβλήσαμε. Αυτοί είναι οι δύο ήρωες. Που αν το δειρώ, αν οι γυναίκες δεν κάνουν αυτή τη θέρα, δεν υπάρχει Ελλάδα. Κι όμως τους λέμε προδότες και τυρανοκτόνους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανάμεσά μας βρίσκεται εκπρόσωπος του Συλλόγου Βοστίτσα 1821. Τον ευχαριστούμε που ήρθε από το Αίγιο για να συμμετέχει στην εκδήλωσή μας. Είναι ένας σύλλογος ιστορικής αναβίωσης που κάνουν και αυτοί μεγάλο αγώνα για την ανάδειξη της ιστορίας μας. Επίσης βρίσκονται και εκπρόσωποι του Συλλόγου Μεσολογγητών Αττικής. Σε ευχαριστούμε και αυτούς. Κυρίες και κύριοι, συμπατριώτες και συμπατριώτησες, ονομάζομαι Αντάς Δημητρόπουλος, είμαι δικηγόρος αυτών και αναλαμβάνω μια σημαντική αποστολή σήμερα όσον αφορά τη δικαιοσύνη των πραγμάτων που κατά τον Αριστοτέλη είναι η κορονή των αρχών. Η αρχιτεκτονική, η πολιτική είναι η αρχιτεκτονική των επιστημών και εδώ θα μιλήσουμε για τον πατριωτισμό. Ο πατριωτισμός για πρώτη φορά εξολοχεύχη ως δοκίμιο το 1807 από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Σημαίνει λοιπόν ότι στη σημερινή εποχή που υπάρχει το δίλημα πατριωτισμός με ακοσμιοποίηση, σε αυτό δεν υπάρχει μια πρωτοπορία όσον αφορά τη λέξη πατριωτισμός από το καύχημα του γένους, το σύγχρονο Θεμιστοκλή και Μιλτιάδη, τον Γιάννη Καποδίστρια. Να ξεκινήσω με το επωνομαζόμενο πρωτόκολλο της Ποτέλειας. Είμαστε το καλοκαίρι του 1825, το Μεσολόγγι πολιορκείται, ο Ιμπραήμ έχει καταλάβει την Πελοπόννησο και κάποιοι της αγγλικής συνιστώσας πολιτικοί εν Ελλάδη, γιατί ο Μαυροκορδάτος, ο Σπύρος Τρικούπης, ο οποίος είναι ακαδελφός του Μαυροκορδάτου, και ο Καλέργης συνιστούν να προστρέξουμε στην αρρωγή και την προστασία και στην αποκλειστική προστασία της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας. Και προς τούτο ζητούν να υπογραφεί ένα ψήφισμα που να αναζητεί την διάσωση της Επανάστασης μέσα από το χέλιο της προτιστάτριας δύναμης της Μεγάλης Βρετανίας με την αυτοκρατορία της. Σε αυτό το κείμενο και σε αυτό το ψήφισμα αντέδρασαν
ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Θεοτόκης, ο οποίος το ονόμασε ψήφισμα πωλήσεως Ελλάδος, επάφθη αμέσως και φυλακίστηκε για 3 μήνες. Σε αυτό το ψήφισμα αντιστάθηκε ο Δημήτριος Τσιλάτης, ο αρχιστράτηγος του Αγώνα, και τον καθαίρεσαν από όλα τα αξιώματα που είχε, ανεξάρτητα αν μετά 2 χρόνια, στην τρίτη εθνοσυνέλευση, τον απακατέστησαν. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι όπως είχε εξελιχθεί ο Αγώνα, ακόμα και ο συγγραφέας του ψηφίσματος αυτός ήταν ο Διονύσος Ρώμας, ο επιφανής αυτός πολιτικός από τη Ζάκυνθο, ο συνεργάτης Καποδίστρια στην Επανησιακή Πολιτεία, ήταν ο συγγραφέας του ψηφίσματος αυτού. Και αναγκάστηκε, μάλιστα προέτρεψε και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να προσχωρήσει σε αυτή την αντίληψη, ώστε να σωθεί ο Αγώνα. Με αυτή τη συλλογιστική είχαμε το 1813 μια άλλη συνεργασία αγγλικής και ρωσικής πολιτικής, τη Φιλόμουσο Εταιρεία των Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1813, και στη Φιλόμουσο Εταιρεία της Βιέννης, στην οποία προείσταται ο Καποδίστριας, και μάλιστα αυτή η ιδρυτική πράξη έγινε στο συνέδριο της Ιεράς Συμμαχίας το φθινόπωρο του 1814. Δηλαδή, εν της πράγμαση, έχουμε μια αγγλο-ρωσική συμμαχία όσον αφορά την αυτονομία και την εξαρτησία της Ελλάδος. Ερχόμενος ο Καποδίστριας, μετά από πρόταση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ως πατέρας του Εύτου, στην τρίτη αυτοσυνέλευση, και με τη στήριξη του Πετρόμεη Μαυρομιχάλη και όλης της ομάδας του Φοίνικος και της Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης, είχε κατά νου και όραμά του την αναβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή ότι θα υπήρχε η ανεξαρτησία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Προς τούτο ο λοιπόν ερευνητής κ. Κοκκινάκης έκανε ένα μεγάλο κατόρθωμα, καθότι αποκωδικοποίησε τη μυστική αλληλογραφία μεταξύ Πετρόμεη Μαυρομιχάλη, Καποδίστρια και Γρηγορίου του Πέμπτου, που έθεταν, που συνεφώνησαν από κοινού και οι τρεις, ότι ο επόμενος βασιλεύς της Ελλάδος θα είναι από το γένος των Παλαιολόγων, είτε από τους Μούρτσινους ή τους Τρυπάκηδες. Το κακό ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι για κάποια αιτία έφυγαν από φυσικό θάνατο, 5 από την οικογένεια των Μούρτζινων και άλλοι από την οικογένεια των Τρυπάκηδων, και εξέλιπε αυτή η συλλογιστική, ώστε επιτέλους να ανοίξει το σχολείο, ότι τούτη την άνοιξη θα ανοίξει το σχολείο, δηλαδή ήταν ο κωδικός ότι τούτη την άνοιξη θα αρχίσει η Επανάσταση. Ερχόμενος λοιπόν ο Καποδίστριας, πέρα από το γεγονός της εδαφικής ανεξαρτησίας, που η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία και ο Μέτερνιχ ήθελαν μόνο ανεξαρτοποίηση της Πελοποννήσου, ούτε καν της Αττικής, ούτε καν της Θεσσαλίας Ελλάδος, το πρώτο μέλημα ήταν η εδαφική επέκταση όσον αφορά τα σύνορα, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο. Το άλλο του μέλημα, το πολύ σημαντικό, το οποίο ήταν και γενεσιουργός αιτία στη δολοφονία του, ήταν ότι επεδίωξε την οικονομική ανεξαρτησία. Και αυτό το έκανε με το ψήφισμά του στις 28 Δεκάτου του 1828 να εκδώσει νόμισμα. Που το νόμισμα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι ο φορέας της εθνικής ανεξαρτησίας. Άρα, δολοφονώντας τον Καποδίστρια, το 1831 δολοφονείται και η προσπάθεια εθνικής ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Ο Καποδίστριας, όπως σας είπα, είχε αυτό το όραμα της
Επέκταση το σιδόρο του, είχε, μάλιστα του είχε ρωτήσει ο Άγγλος πρέσβης ποια πιστεύετε είναι τα σιδωρά σας, και το απάντησε ευθαρσώς: είναι το αίμα που χύσαμε στις Κειδονίες, στη Ρομιλία, στο Ιάσιο, στη Βόρειο Ήπειρο, στην Κύπρο, στην Κρήτη. Δηλαδή θεωρούσε ότι η Ελλάδα είναι η συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ότι ουσιαστικά ήθελε ένα αυτοκρατορικό μοντέλο της Ελλάδος και όχι τη μικρά και έντιμο Ελλάδα της Μελούδας που ήθελαν οι προστάτητες δυνάμεις. Μάλιστα, στο επίπεδο του πολιτισμού και των τεχνών, θεωρούσε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να είναι η αδελφή της Κουβέγης. Ερευνώντας το βιβλίο του πολυπόμενου μεγάλου ερευνητή Κοκκινάκη, ως νομικός διέγνωσα μέσα από την τυπογραφία, που πραγματικά ήταν εξαιρετικό ότι την ανήβρε, διότι δεν υπάρχει πουθενά, αλλά τη βρήκε στο Γενική Εφημερίδα του Ναυπλίου, αποσπάσματα της τυπογραφίας. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις. Η μεγαλύτερη αντίφαση είναι ποια είναι η αιτία που οι Μαυρομιχαλαίοι ήθελαν το θάνατο ενδεχομένως του Κυβεργίτη. Με την κατάθεση του Ράφτη Τερζή συνάγεται προσφυώς ότι εξέλιπε η αιτία, καθότι 5 μέρες πριν τη δολοφονία του πρώτου Κυβεργίτη, του πατέρα του Εύνους, είχε περάσει ο Πετρόπλης Μαυρομιχάλης κάτω από το σπίτι των παιδιών του και τους είπε: μην ανησυχείτε, σε 5 μέρες θα είμαστε και πάλι μαζί. Άρα σημαίνει ότι η συνάντηση αυτή έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου και συνάγεται προσφυώς, δηλαδή είναι αποχρώσεις ενδείξεις και αποδείξεις, διότι ότι εξέλιπε το αίτιος ενδεχομένως ανεκδίκησης. Διότι όλοι επικαλούνται ότι μια άλλη στοιχοποιθεία, ότι ο Πετρόπης διαμαρτυρήθη για τη συνεχιζόμενη κράτησή του. Και μάλιστα, το πολύ σημαντικό που εξέβρε ο ερευνητής ήταν ότι ανέτρεξε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, αναζήτησε αυτή την κατάθεση που βρήκε στη Γενική Εφημερίδα του Ναυπλίου και εκ του θαύματος είχε αφαιρεθεί. Πραγματικά είναι ένα σημαντικό γεγονός πώς είναι δυνατόν μια τέτοια σημαντική κατάθεση που προσδιορίζει την αφορμή ενδεχομένως ενός φόντου μελλοντικού να έχει αφαιρεθεί αυτή η σημαντική παράμετρος. Άλλο πολύ σημαντικό γεγονός είναι το γεγονός ότι η Ελένη Κούκου μαζί με τον ερευνητή Κοκκινάκη προσέτρεξαν στο Foreign Office, αναζήτησαν τα αρχεία στην αγγλική κυβέρνηση και τους απάντησαν ότι δεν είναι δυνατόν μετά 180-185 χρόνια, ότι δεν είναι δυνατόν να παραδοθούν αυτά τα αρχεία, διότι αποτελούν μέρος της ιστορίας της Αγγλίας και ότι αν παραδοθούν ενδεχομένως να είναι αιτίο διαταράξεως των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου. Σαφώς με την κοινή λογική συνάγεται ότι τι θέλουν να κρύψουν αυτές οι υπηρεσίες. Ξέρουμε ότι προσφάτως ο πρόεδρος Τραμπ το 2018 απελευθέρωσε χιλιάδες σελίδες από το πόρισμα της δολοφονίας του Τζον Κένεντι. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή τη δολοφονία φάνηκε ότι δεν υπήρχε συντομοσία, δεν ήταν ο Όσβαλντ ο μοναδικός ή μπορεί να ήταν το μαύρο πρόβατο της συγκεκριμένης συντομοσίας. Απεδείχτη ότι υπήρχαν δευτερογενείς παράγοντες, 20 υποθέσεις συντομοσίας, είτε το έκανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε άνθρωποι της Κούβας, είτε η ΚΑΚΕΜΕ, είτε η CIA. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές παράμετροι όσο αφορά τη συνωμοσία αυτή. Παρ' όλα αυτό όμως, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δώσει αυτό το φάκελο προς διερεύνηση. Υπολείπονται κάποιες άλλες σελίδες, αλλά σαφέστατα μετά από 30 χρόνια είναι έθιμο να δίδονται αυτά τα αρχεία. Αντιλαμβάνομαι τι εμποδίζει τη Μεγάλη Βρετανία
μετά από 188 χρόνια να δώσει για επιστημονική διερεύνηση αυτό το φάκελο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που συνεισέφερε ο ερευνητής Κοκκινάκης ως δομικός είναι ότι βρήκε μια επιστολή της μάρτυρος Παρασκευούλας, όπως ονομάζεται, η οποία είναι απέναντι ακριβώς από την εκκλησία και η οποία επιστολή είχε τον όρο να ανοιχθεί μετά την παρέλευση και τη ζωή και το θάνατο των δισεγγόνων της. Και τι έλεγε αυτή η επιστολή? Ότι εξεναγκάστηκε φορτικός να κατηγορήσω τους Μαυρομιχαλαίους και εγώ παρόλα αυτά είπα ότι δεν τους γνώριζα. Και δεν είναι δυνατόν να τους γνώριζε, γιατί οι Μαυρομιχαλαίοι ήταν επιφανείς άνθρωποι στον Άχλιο και πήγαιναν καθημερινά, ήταν πολύ σημαντικοί παράγοντες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο από δομικής πλευράς είναι όσο αφορά το ξυφίδιο το οποίο ελόγχισε τον κυβερνήτη. Αυτό εντευρέθη τυχαία εις τα πόδια του Κωνσταντίνου, ενώ όλοι επικαλούνται ότι τη μαχαιριά την έδωσε ο Γεώργιος, και αντεβρέθη την έστειλε ο φρούραρχος Αλμέιδα και απεφάνθησαν ότι αυτό το ξυφίδιο δεν συνάδει με την ιατρική έκθεση, καθότι αυτό το ξυφίδιο μπορούσε να εισχωρήσει 2,5 εκατοστά, ενώ η πληγή του κυβερνή ήταν 8,5, δηλαδή τριπλάσια. Δηλαδή ήταν θέμα ενέργειας με μία χατζάρα και όχι με ένα ξυφίδιο. Μάλιστα, ο Διονύσος Κόκκινος ιστορικός απέδειξε ότι υπήρχαν δύο πλαστές ιατρικές γνωμαστεύσεις, μία γνήσια, και εισέφερε στην επιστημονική έρευνα τη γνήσια ιατρική γνωμάτευση. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο οφείλω να σας το πω, είναι ότι ο Καποδίστριας διεμήρασε τις εθνικές γέες σε ακτήμονες αγωνιστές. Αυτό για τους προστάτες δυνάμεις και τους δανειστές της εποχής ήταν έγκλημα καθοσιώσεως, καθότι οι εθνικές γέες ήταν υποθηκευμένες εις εγγύηση από πληρωμή του δανείου. Και σε συντάρτιση, όπως σας είπα, της εκδόσεως του εθνικού, του κρατικού νομίσματος, του Φίνικα, ο οποίος σημειωτέων αντικατέστησε την Αθηνά του Κοραή, η οποία ήταν η αντίπερα ομάδα, που ήταν ο Κοραής με μέντορά του τον Μπένθαμ, ο οποίος ήταν στην Ελληνική Επιτροπή του Λονδίνου, που μας έδιδε τα δάνεια, που ήταν ο Μαυροκορδάτος, που ήταν ο Κουντουριώτης, που ήταν όλοι, που ήταν και ο Κολέτης. Όλη αυτή η ομάδα ήταν ο Φαρμακίδης, ο Πολυζωήδης, και μάλιστα ο Πολυζωήδης είχε βγάλει αυτή την εφημερίδα που την σταμάτησε την επόμενη μέρα της δολοφονίας του Καποδίστρια, διότι εξέλιπε ο λόγος υπάρξεώς της, καθότι εφοντεύθη ο τύραντος. Και το γεγονός ότι ο Πολυζωήδης είχε σπουδάσει με υποτροφία από το Καποδίστρια. Καταλήγοντας λοιπόν με όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι ο Καποδίστριας, ερχόμενος στην Ελλάδα, μετά το πρωτόκολλο, μετά την αμβαρχή του Ναυαρίδου, η οποία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τη συνθήκη του Λονδίνου, ανέμενε 2 χρόνια, και μετά τον Ελληνικό Πόλεμο και την συνθήκη της Αδριανουπόλεως, 2 εβδομάδες μετά που για πρώτη φορά συμπεριέλαβε και κατέστη έγκυρο τη συνθήκη του Λονδίνου ότι η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη χώρα, για πρώτη φορά λοιπόν εξέδωσε το νόμισμα, άρα λοιπόν την οικονομική ανεξαρτησία. Και γιατί σας το τονίζω αυτό? Διότι ερχόμενοι στο 2021, 200 χρόνια μετά την Παλιγκινεσία, το αίτημα των καιρών είναι να ανεξαρτοποιηθούμε επιτέλους από τις δάνειες δυνάμεις. Δηλαδή, έχουν περάσει 200 χρόνια, αλλά ποτέ δεν καταφέραμε να ανεξαρτοποιηθούμε από τις δάνειες δυνάμεις.
Άρα, με ενότητα, φροντώ το 2021, ήγηται η ώρα να γίνει η αναγέννηση του Φοίνικα και όχι το rebranding ή οποιαδήποτε άλλη συλλογιστική νεωτερίστικη, να είναι το έτος σύμβολο που πραγματικά οι Έλληνες ελωμένοι θα μπορέσουν να κάνουν αναδιάθρωση του χρέους και με την συνεισφορά ευπατρίδιδων ευεργετών παύλα επενδυτών να πετύχουν την οικονομική ανάταξη του κράτους μας. Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά είναι σημαντικό, όπως ο κυβερνήτης Καποδίστριας, ο οποίος ήταν αφιλοχρήματος, υποθήκευσε τα κτήματά του, ήταν άμεστος δημόσιος λειτουργός, έτσι και ο ερευνητής Κοκκινάκης, από ό,τι έμαθα, εξέδωσε όλα αυτά τις τρεις εκδόσεις, χωρίς να προσχωρήσει ουδέν εισόδημα από την πώληση των βιβλίων τους. Και μόνο γι' αυτό θα ήθελα σήμερα να χειροκροτήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που έκανε έργο ζωής και μας παρέδωσε τη σκυτάλη, ώστε να αποδοθεί, όπως είπαμε, η δικαιοσύνη, η αρχιτεκτονική των αρετών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Ενέργειο Οικονομικό Ταμείο Δημητρόπουλο για τα σημαντικά στοιχεία που μας ανέφερε και το λόγο παίρνει ο κύριος Κάσης, ιστορικός και συγγραφέας, λαογράφος και ζωγράφος. Κύριε Ξεπαπαδάκο, αν μου επιτρέπετε, για ένα λεπτάκι θα ήθελα να καλέσω τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη Αττικής, κυρίου Γιώργου Πατούλη, για έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό. Ορίστε. Κύριοι Πρόεδροι των τεσσάρων φορέων που διοργανώνουν το συνέδριο, αγαπητά μου μέλη, αγαπητοί σύνεδροι, εκ μέρους του Περιφερειάρχη Αττικής, κύριου Γιώργου Πατούλη, σας μεταφέρω τα θερμά του συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια αναζήτησης της ιστορικής αλήθειας. Σας ευχαριστεί θερμά για τη μεγάλη τιμή να τον προσκαλέσετε σε αυτή την εκδήλωση και σας εύχεται καλή δύναμη. Επειδή όντως εκτάκτος ο Περιφερειάρχης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη σημερινή εκδήλωση, εκφράζει τη λύπη του. Δεν έχω ετοιμάσει κάποιο κείμενο γι' αυτό. Το μόνο που θέλω να πω, κάτι μέσα από την καρδιά μου, παρακολουθώντας αυτή την τόσο υπέροχη εκδήλωση, ότι επισκέπτοντας κανείς τη Μάνη, αυτό που αισθάνεται είναι δέος, γιατί αυτός ο τόπος έμεινε ελεύθερος μέσα στην τουρκοκρατία, δεν υποστάλλει ποτέ τη σημαία του και νιώθεις απέραντη συγκίνηση και εκτίμηση για αυτούς τους ανθρώπους που παλέψανε για την ελευθερία της πατρίδας τους και γραφτήκανε με χρυσά γράμματα στους εθνικούς μας ήρωες. Ένα τέτοιο λοιπόν εμβληματικό όνομα είναι αυτό της οικογένειας Μαυρομιχάλη. Αυτό λοιπόν το όνομα οφείλουμε να το διατηρήσουμε αναλύωτο μέσα στην ιστορία και όπως ήδη εκφράζεται, ούτε ο ίδιος ο Ιωάννης Καποδίστριας θα ήθελε η ιστορία να έχει γραφτεί διαφορετικά. Συγχαρητήρια και πάλι, είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Είμαι συγκινημένος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Σύμβουλο και να μεταφράσει στον κύριο Πατούλη ότι το φέρουμε κοντά μας στις τελετές που θα γίνουν για την Παγκυρεσία το 2021. Συνεχίζει ο κύριος Κάσης. Με ακούτε τώρα? Τα ιστορικά θέματα, ιδιαίτερα πάνω στην ελληνική ιστορία, δυστυχώς από τους αρχαίους χρόνους είναι ή μονοπλευρά ή παραχαραγμένα ή άγνωστα. Ο καθένας έγραφε από ένα πρίσμα, από μια σκοπιά, από την αρχαία ιστορία, επαναλαμβάνω. Ο Ηρόδοτος γράφει πληρωμένος από τον Περικλή, ο Θουκυδίδης ήταν στρατηγός των Αθηναίων στον Πελοποννησιακό πόλεμο, άρα γράφει από ένα δικό του πρίσμα. Ο Ξενοφών είναι πιο αθώος, εξορίζεται για ό,τι έγραψε, όσα μπόρεσε. Και στη νεότερη Ελλάδα συνεχίζουν τα ελαττώματα της φυλής, να φατριαζόμαστε, να κάνει ο καθένας την παρέα του,
να γράφει ο καθένας την ιστορία του, η οποία είναι τελείως διαφορετική από την ιστορία της άλλης πατρίας. Η ιστορία η ελληνική και η αρχαία και η σύγχρονη δεν έχει γραφτεί καλά. Η σύγχρονη είναι ολοφάνερο ότι δεν έχει γραφτεί καλά, γιατί αυτοί που επεκράτησαν ήτανε, το ξέρουμε όλοι νομίζω, ήδη μέσα από την Επανάσταση, φατρίες. Η κάθε φατρία είχε το δικό της κόσμο, τα δικά της συμφέροντα και με αυτά ταλάνιζε τον ελληνικό λαό, να μην πω τον ταλανίζει ακόμα. Ευτυχώς που υπήρξαν μερικοί έξω από τα ανάκτορα των Βαβαρών, δηλαδή το 1862 που φύγανε αυτοί, υποτίθεται ότι αρχίζει να γράφεται κάποια ιστορία παράλληλη, πιο αληθινή. Η ιστορία, ας πούμε, της φάσης που ήταν ο Καποδίστριας, κυβερνήτης της Ελλάδος, έχουμε να κάνουμε με ένα λαό κατακρεουργημένο, κυριολεκτικά, που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, που έχει, όχι ιδεολογία δεν έχει, αλλά κοιτάζει τι να βρει να φάει. Όλοι αυτοί που γράφουμε, γράφουμε με βάση χαρτιά που γράψαμε αυτοί που είχαν πάρει την εξουσία, απλά. 30 χρόνια δηλαδή οι Βαβαροί εδώ επιτρέπανε να γράφεις εκείνα που θέλανε αυτοί, ένα τυπογραφείο είχε στην πρώτη φάση, σε αυτό έπρεπε να τυπώσει τη βασιλική τυπογραφία. Και το ίδιο συνέβαινε με τις εφημερίδες. Ο Καποδίστριας, ας πούμε, απειγόρευσε κάθε εφημερίδα που θα ήταν αντιπολίτευση και άφησε μόνο την εφημερίδα της κυβερνήσεως, δηλαδή του εαυτού του. Υπήρχε μια άλλη εφημερίδα που ο Πολυζωήδης αναγκάστηκε να πάρει ένα τυπογραφιάκι και να πάει στην Ήδρα για να τυπώνει αυτή την αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, από όλων λεγότανε, και να καταφέρει να λέει και κάτι από τα κακώς κείμενα. Είχε απαγορευτεί τελείως η ηλεκτροτυπία. Μιλάμε για ένα καθεστώς το οποίο θίγει και ο Μακρυγιάννης και άλλοι, αλλά τα γυμνιστήρια δεν έχουν σταματήσει και δεν υπάρχει έρευνα. Ήμουνα στο πάνελ της παρουσιάσεως του βιβλίου του Μακαρίτη και αγαπητού φίλου Δημήτρη Κοκκινάκη, ο οποίος πράγματι κάθισε αρκετά χρόνια έφαγε για ένα θέμα που όλοι λίγο πολύ το έχουμε στο μυαλό μας, όλους μας κατατρώει, αλλά ακόμα δεν είμαστε ούτε στην αρχή. Ο Καποδίστριας είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι Θεός. Υπήρχαν πρώην αραγιάδες, να μην πω ότι υπάρχουν ακόμα, οι οποίοι όταν έγανε ο κυβερνήτης μας, θεωρούσαν ότι είναι όχι ο Πασάς, ο Βεζίρης. Αυτό έκανε ο κυβερνήτης και τότε είναι Θεός. Οι Έλληνες δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ αυτό. Δεν ήταν αρκούδες να τους πιάνουν με το χαλκά, όπως λέει ο Πετρόπουλος στην απολογία του που θα σας διαβάσω τώρα και που είναι τελείως άγνωστη. Η αλήθεια είναι ότι ο Καποδίστριας ήταν υπουργός εξωτερικών του Τσάρου. Του Τσάρου εκείνου που ήταν ο πρωτεργάτης της σειράς συμμαχίας με τον Μέτερνιχ. Ο Ευκό Αλέξανδρου, που βοήθησε την Ελλάδα στη δεύτερη φάση, εκείνου ο οποίος δεν ήθελε την ελευθερία κανενός λαού και καμία διαταραχή από το στάτους. Ο Καποδίστριας ήταν υπουργός εξωτερικών. Όταν τον έπασαν, ο Καποδίστριας έπαθε μια κατάσταση ψυχολογική. Πρέπει να τον δούμε σαν άνθρωπο. Έπαψε λοιπόν να είναι ο ευπροσίγωρος και κατά κάποιο τρόπο πολιτικός που άκουγε με πολλά αυτιά και μιλούσε πολλές γλώσσες, αλλά έγινε ένας αποδειχομένος άνθρωπος, φοβισμένος και ήρθε στην Ελλάδα, τον έφερε ο Πετρόπουλος κυρίως. Να σας σημειώσω εδώ ότι ο Πετρόπουλος απεχθανόταν να το λένε Πετρόπουλοι. Τους έλεγε αυτά είναι τούρκικα, Πέτρος Μαυρομιχάλης είμαι. Αυτός ο καλοκάγαθος, ο ακραία πατριώτης άνθρωπος, ο Πετρόπουλος, συνεχίζω να λέω Πετρόπουλο για να ξέρουμε για ποιον Πέτρο μιλάμε. Ο Πετρόπουλος λοιπόν είχε 65 νεκρούς στον αγώνα της ελληνικής απελευθέρωσης. Κάθε εβδομάδα του φέρνανε ένα παιδί του, ένα αδελφό του, ένα λήψη του, ακέφαλο στο σετάνι του με τον ένα. Αυτόν τον άνθρωπο
δεν διστάσαμε οι ανέσχυτοι να τον σέβουνε χωρίς κατηγορία. Χωρίς κατηγορία. Να τον σέβουνε με αλυσίδες στους δρόμους του ναυτίου. Οι φατρίες αυτές όλες, οι γέες που και ο προλαβής σας ανέφερε, διενεμήθησαν σε 3-4 φίλους της τότε κυβερνήσεως. Τον Κολοκοτώνη, τον Αλμέιδα και κάνα δύο άλλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν δοθήκανε σε φτωχούς. Δοθήκανε σε τοκογλήθους και σε τέκτονες. Ο Καπουδίστριας δεν ήταν τέκτονας πια. Έφυγε από υπουργός εξωτερικών. Πήγε στην Ελβετία και έφτιαξε όντως καλά τα καντόνια. Ακόμα λειτουργούν. Αλλά οι Έλληνες δεν ήταν Ελβετία και δεν είναι. Καλός ή κακός. Δεν ήταν τα πρόβατα οι Ελβετοί που δεν έχουν κανένα ήρωα. Ποτέ. Ένα Γουλιέλμο Τέλο έχουν και διαφημίζουν επειδή βάρεσε το παιδί του με το τόξο, με το μήλο απάνω στο κεφάλι του. Αυτός είναι ο ήρωα. Αντί να στρέψει το τόξο απάνω στο, σε αυτόν που τον έβαλε. Και οι Έλληνες ήταν εκατοντάδες, χιλιάδες ήρωες. Άλλος με ένα χέρι, άλλος με ένα πόδι, άλλος τυφλός. Και πήγαιναν και ζητούσαν και βάλαν τον Πετρόπολη να ζητήσει σύνταξη. Ένα επίδομα. Για αυτούς που είχε παρασύρει, εντός εισαγωγικών το παρασύρει στην Επανάσταση, τις χείρες, τα ορφανά, πεινασμένοι όλοι, και του έλεγε να δώσουμε κάτι. Λέει, λες, α, θα μου ζητάς. Σημειωτέων ότι ο αδερφός του Καποδίστρια, ο Διάρος, πήγε για δύο δάνεια στο Λονδίνο και τα έφαγε στον υπόδρομο. Τους αρχαίους συγγραφείς, οι φίλοι του Καποδίστρια λένε ότι δεν το έκανε. Η ουσία είναι ότι εγώ στα έντυπα που έχω και από το Παρίσι, γιατί εδώ απαγορευόντουσαν, από το Παρίσι που κυρίως ο Κοραής και ο Κύπρος του τα έβγαζε, ο Κοραής σημειωτέων, ο μεγάλος αυτός δάσκαλος, μέχρι το 1830 παρακαλώ, στήριζε τον Καποδίστρια και ξαφνικά βλέπει ότι εδώ κάνανε κομιτεία την Ελλάδα κάποιοι τσιτόκολοι, όπως τους λέγανε, με τα φράκα και με τα παπιλιών. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι μόνο από την απολογία του Πετρόπη. Έχει δημοσιευτεί, βέβαια βγήκαν οι κατάλληλοι που λένε ότι είναι πλαστήλη, δεν είναι αληθινή. Βεβαίως και δεν έγραψε ο ίδιος ο Πετρόπη στην απολογία του. Στο Παρίσι δημοσιεύτηκε. Άρα κάποιοι, είτε στενογράφοι είτε δημοσιογράφοι, την απέγραψαν από εκείνο που άκουσαν. Ενδέχεται να παρενέβησαν κιόλας. Αλλά έχει νόημα να το διαβάσουμε ένα κομματάκι. Δυστυχώς είπα, μου σπάσαν και τα γυαλιά και δεν έχουμε καλό φως. Καταπίσαμε. Καταπίσαμε να βλέπουμε όλους τους εργάτες. Ο Πετρόπης τα λέει αυτά. Όλους τους εργάτες. Όλους τους εργάτες προέθνους και ελευθερωτάς του, όλους σχεδόν καταφρονημένους, καταδιωγμένους και φυλακιζομένους, όπως εμένα τώρα. Μακάρι και τρισμακάρι όσοι δεν υπατήθησαν από τούτον τον μάγων, όσοι υπατήθηκε εγώ ο Άθιος, με έδειχνε στο σκοτεινό θάλαμον τα διοικητικά του σχέδια. Όλα ήσαν με χρυσά στοιχεία γραμμένα και θάμπωναν τη λαμπρότητά τους. Με έδειχνε και ένα στενό, σκοτεινό, μακρότατο και κακό σκαλό μονοπάτι. Τούτο μόνο με έλεγε φέρει δρύτα εις την Ακρόπολη της ευδαιμονίας και της ειδικής σου και του έθνου σου. Τι είναι αυτό το δρύτα, τον διώθησα. Σημειωτέρω ότι ο Καποδίστριας δεν μιλούσε δημοτική, μιλούσε λίγο από την καθαρέουσα και συνήθως μιλούσε γαλλικά στους αγωνιστές που τον βλέπανε. Και δεν καταλαβαίναν λέξη δηλαδή με λίγα λόγια. Τι είναι το δρύτα, τον ρώτησε. Πριάμα, με απεκρίθη. Α, ίσια θέλετε να πείτε. Διότι θυμούμαι ακόμη μερικά γλωσσικά λέξει από τον καιρό του ορλόφου. Από τα ορλοφικά που ήταν παιδάκι. Ναι, ίσια επανέλαβε ζαρώνω το πρόσωπό του και χωρίς να κοιτάζει το υλικό μου. Προχωρώ λοιπόν μαζί του εις το μονοπάτιο, βλέπω χάμω σκορπισμένα φύλλα τυπωμένα και χειρόγραφα. Όλα καταξεχισμένα. Σκύπτω, τα παίρνω και αναγνώσκω. Σύνταγμα ελληνικών. Πλάτωνος διάλογοι. Παρέχει πάνω βλέπω άρματα, πινάλια από τα πλοία του Αγώνος, κατάρτια, όλα χίλια τρίματα.
τα εγνώρισα όλα ήσαν από εκείνα τα θαυματουργά του αγώνος. Φρίκη με κατέλαβε, όταν είδα ότι τα επατούσα με περιφρόνηση. Ήρχισα να τρέμω όλος, τα δωμάτια μου σκοτήθησαν και ο λίγο έλειψε να πέσω κάτω. Τι έχεις με ρωτά, δεν είμαι καλά το απεκρίθη με πιασμένη γλώσσα. Δεν μπορώ να σας ακολουθήσω εις τούτο το ταξίδιο. Καλών διάτσιων, επανέλαβε, εξακολουθών τον δρόμο του ως εξέρετε μαζί σας. Ευθύμος που βλέπεις πλέον στην Ελλάδα, τη μητέρα των Χαρίτων και της Ευκατελίας, όλοι είναι ζαρωμένοι και κατεθειμένοι. Ο Μακρυγιάννης λέει ότι σε κάθε σπίτι κάθε βράδυ, λέει, βλέπεις απ' έξω έναν αχιστή στο αυτί του για να καταλώσει. Ως δε ήσαν μήτε ότι εσφάζουν του κατέκνατων τόσων θυμένοι και οι γυναίκες των έμπροσθεν των οφθαλμόντων. Δύο εφημερίδες του σαλπιζόμενε αγκαλιάσεις τα ευχαριστήρια και συγχαρητήρια. Η ενισοδεμένη αρκούδα χορεύει όταν την ξυλοκοπούν. Είναι δε οι Έλληνες εκ της τάξεως και ούτων των ζώων. Ταύτα βλέπω, κύριε, ανεχώρησα. Δεν έφυγε στολισμένη και ανεχώρησα διότι θέλετε να μάθετε την αφορμή μου δια να κλάψω εκεί πικρός. Την τυφλότητα, την κατεσχήνη μου και τη νέα και ανέλπιστον της Ελλάδος συμφοράν. Ναι, φιλτά του πατρίς, σε επρόδοκα και είμαι αξιοκράτητος διότι η nothing με εσάς. Μιλάει στους δικαστές τον εισαγγελέα. Ίσως να είναι ο Καπολίστης μπροστά. Δια να την καταστρέψουμε, αλλά τι άτομα, να δικαιολογηθώ εγώ ενώπιόν σας. Εγώ και εσείς εν το αυτό κρίμα τίμηθα. Και επειδή εγώ γνωρίζω τα μαρτήματά μου, εμετενόησα και επέστρεψα πάλι στην δούλευση της πατρίδας μου ή της θέλη εθνική συνέλευση και επίδοση του συντάγματος. Ενομίσατε ότι εσείς συνένοχον και εμένα η μυρίων ποινών άξι. Έχετε δικαίωμα να αποκατασταθείτε εξεταστέ και κριτέ μου. Διαμαρτύρομαι λοιπόν ενώπιον όλης της Ελλάδος, επειδή ζήτησα μικρόν το ήθημα δια τας χιλιάδας οικογενείας που εγώ προσέλκυσε στην επανάσταση και χειρεύουσι με μικρά τέκνα με χωρίς ουδέν απόρρον ζωής. Μικρόν το ήθημα, όταν τα δάνεια τα οποία ο Βιέρος έλαβε κατετέθησαν στους υπηκούς αγώνας των Λονδίνων και ανεφέρθησαν ως ειδικά έξοδα. Στην Ελλάδα δεν έφτασε ούτε ένα λεπτό. Εσείς όλοι είστε οι κατηγορούμενοι, όχι εγώ. Σεις πρέπει να απολογηθείτε. Ζήτω η Πατρίς, ζήτω η Ελλάδα. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι της απολογίας του Πετρόπη. Σέρνανε λοιπόν στους δρόμους του ναυτίου, δεν ξέρω αν τον σκότωσαν οι Μαυρομιχαλαίοι. Πιθανόν όχι, τότε είμαστε ακόμα πιο αξιοδάκτητοι. Γιατί έχουμε και δύο μάρτυρες αθώους. Εκείνος που ο ένας έσωσε τον ναύπλιο και το Άργος από τον Κιουταχή, ο Κωνσταντίνος αυτός ήταν ο αρχηγός που αντιμετώπισε τον Κιουταχή και τον νίκησε, δεν ήταν ο Μακρυγιάννης όπως ψευδώς λέμε. Ήταν δυνατόν ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης να είναι υπό τον Μακρυγιάννη, σοβαρολογούμε τώρα. Ο Μακρυγιάννης ήταν κάτω από τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη όταν το αποσιωπούν. Και ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης σε τρία πανεπιστήμια σπουδαγμένος με 7 γλώσσες, Τεργέστη, Παρίσι, Κωνσταντινούπολη κλπ. Νιώπατρος. Είχε σώσει με την εποχή του Δράμενη αυτός με τον Θανάση, τον Καρίγιαννη, τον Θεραπατίνο και τον Δημήτριο Υψηλάτη μετά, κλείστηκε στο μοναστήρι της Κεκριμένης του Άργους με 36 άτομα και αντιμετωπίσαν 33.000 του Κιουταχή. Καλά ακούτε. Δεν το πάμε αυτό λίγο. Αυτόν τον άνθρωπο τον σκοτώσαν οι ναυτιώτες που νίκησε το δράμα, γυναί. Γιατί αυτός τον έκανε να φύγει. Έφευγε ο δράμαγες. Όταν του χτύπησαν στα δερβενάκια. Με μανιάτες τους χτύπησε ο νυχταράς. Ούτε αυτό το λένε. Και το εσαυρό που πιανίδι που είχε πάνω σε δύο μουλάρια, ο δράμαγες. Παντρεύτηκε τη χείρα και να πάρει το εσαυρό που πιανίδι. Σε δύο μουλάρια το παρέδωσε ο νυχταράς τον Παροκοτώνη. Και έκτοτε εξαφανίστηκε ο εσαυρός αυτός. Οι φιλάργυροι αυτοί που έχουν τόσο πολύ τιμηθεί, ο κανένας Δελιγιάννης τον Κοροκοτρώνη του λέει αλλιά. Από τις κορφές λέει έβλεπε λέει τους Τούρκους και δεν πάρει στο ίδιο τη δικιά κοντά τους. Αυτή είναι η αλήθεια αγαπητοί φίλοι. Βγήκε δε πάντοτος από τον αγώνα.
έβαζε τους καλαμαράδες, το φωτάκο, αυτούς που λέγανε μέσα στα δέντρα, το φωτάκο, το σπηλιάδι, ο φωτάκος ο Χρυσανθακόπουλος, ο γραμματέας του. Κάθε φορά που κάνανε μία μάχη, ο Κυριακούλης, ο μεγαλύτερος ήρωας του 1821, δεν είναι άγιο να περάσουμε τους Μαυρομιχαλαίους, λες και ήταν μυρίκια. Είναι η μεγαλύτερη ήρωας, είναι οι μόνοι που σκοτωθήκαν στην άλλη άκρη της Ελλάδας, όχι για το όνομα του λύκη τους. Ο Κυριακούλης σκοτώθηκε στο, στη Σπλάτσα, προδομένος από το Κολοκοτώνη. Καράκουτε. Τον διέταξε να φυσικότησε το Άτσι Ζακίνης του Κολοκοτώνη να μην πάρει να τον βοηθήσει. Παρόλο που είχε διατάξει, γιατί ο Κολοκοτώνης ήταν υφιστάμενος του Κυριακούλη, φυσικά. Βοηθούς με τον Κολοκοτώνη. Θα ακούσω πολλές αντιρρήσεις, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λυπάμαι. Λυπάμαι κι εγώ για την κατάδεια μας. Δεν έχει γραφτεί ένα βιβλίο για τον Κολοκοτώνη. Ένα για τον Κυριακούλη. Ένα για τον Ηλία που σκοτώθηκε στην κάλυψη της Εύβοιας. Είμαι άσχος. Ποιος θα ρανε. Μην τους ψηφίσατε και οι άνθρωποι. Οι μανιάκες τις φάρανε. Παρακαλούμε που παραδίδεται. Είναι άλλο θέμα αυτό, δεν είναι η τουριστές. Εγώ έφερα τους αυτούς τους τεράστες. Δεν έχω να ασχοληθεί καθόλου με εκείνον που κυριοφορούμε, δεν έχω να ζήσεις, αλλά είναι το θέμα. Κήρυξε την Επανάσταση. Σταματάω εδώ. Κήρυξε την Επανάσταση του 1821 στις 17 Μάρτη στην Αρεόπολη ο Δοσίθεος Φλουτσάκος, αρχιμαντρίτης. Την κήρυξε, λένε, εξυπόλυτος. Δεν ξέρω, δεν ήμουν αυτόπτης. Εκείνο που ξέρουν ότι αυτό είναι, τον ξεχάσανε όλοι. Ξεχάσανε τον Ηλία Τσαλαφατίνο, ο οποίος Ηλίας Τσαλαφατίνος, όταν πήγανε να τον ζωγραφίσουν οι Γερμανοί στο παλάτι, τον καλέσανε, είπε, λέει, εάν με θυμούνται οι πατριώτες μου, θα με θυμούνται για τα έργα μου, όχι για τη μούρη μου. Και όταν του δώσαν 3.500 γρόσα μισθό, είπε, εγώ είμαι φτωχός και ελευθέρωσα ένα έθνος που είναι πιο φτωχό από μένα. Δεν θέλω τίποτα. Το βιβλίο του Σαλαφατίνου που θίγει όλα τα ψέματα του, Σπηλιάδη και ο Τωρός και του άλλου, 5 τόνους ο Σπηλιάδης, είχανε μάνεοι. Ο άλλος δεν είχε να βγάλει ούτε ένα βιβλιαράκι τόσο. Τα μαθαίνουμε από τα χειρόγραφα στις μιλιές απάνω στο Πήλιο που ήταν τουρκική επικράτεια, που καταφέρνανε εκεί επειδή δεν είχαν τυπογραφείο και αναγκαζόντουσαν να γράψουν εκεί χειρόγραφα και έχουν μείνει να πάτε να τα δείτε. Θα φρίξετε. Τελειώνω. Έκλεισα γιατί μιλήσανε πολύ οι προηγούμενοι και εγώ αυτά που λέω ενοχλούν. Πιο ομοθετικό ποτό από την αλήθεια δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Προλαβαίνω την δικηγόρος, κυρία Εξαρχουλάκου Μαρία. Καταρχήν να ευχαριστήσω. Ναι. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές της σπουδαίας αυτής εκδήλωσης και να πω ότι καταρχήν λυπάμαι που είμαστε τόσο λίγοι. Γιατί για ένα τόσο σοβαρό θέμα θεωρώ ότι αυτό το αμφιθέατρο θα έπρεπε να είναι γεμάτο και να υπάρχουν και όρθιοι, να μην χωράνε. Όπως φαίνεται όμως, τον σύγχρονο Έλληνα τον απασχολούν άλλα πράγματα. Η δική μου η προσέγγιση, αξιότιμες και αξιότιμοι κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα είναι καθαρά νομική. Δεν θα αναφερθώ στα ιστορικά στοιχεία που θεωρώ ότι εκτέτησαν σε μεγάλο βαθμό από τους προλαγίσαντες, από τον αξιότιμο κύριο Ξεπαπαδάκο και από τους προλαγίσαντες ομιλητές, τον κύριο Κάση και τον συνάδελφό μου δικηγόρο. Όταν εμένα την πρόταση αυτή μου την έκανε η σπουδαία φίλη, η κυρία Σοφία Μιχαλοπούλου, μου ζήτησε να προσεγγίσω νομικά το θέμα της δολοφονίας του Καποδίστρια. Και δεν σας κρύβω ότι εξεπλάγει. Γιατί? Γιατί λέω τι είδους νομική προσέγγιση να κάνω σε ένα γεγονός το οποίο μάθαμε όλοι μας και οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι από μένα
και οι άνθρωποι της ηλικίας μου ότι διαπράκτη από συγκεκριμένα άτομα, από τον Γεώργιο και τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Δηλαδή, της λέω τι είδους νομική προσέγγιση θα ήθελες να κάνω. Και τότε για πρώτη φορά έμαθα για το βιβλίο του κυρίου Κοκκινάκη, του Δημητρίου Κοκκινάκη, και ομολογώ, το οποίο μου το έφερε, είναι αυτοί εδώ οι δύο τόμοι, πάνω από 3.000 σελίδες, και μου είπε, μελέτησε το και αν θεωρείς ότι δεν έχεις τίποτα να πεις, κάνε ό,τι νομίζεις. Σαν μανιάτισα, το θεώρησα μεγάλη υποχρέωσή μου να το μελετήσω. Να το διαβάσω μάλλον, γιατί για να το μελετήσεις σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις μπροστά σου και τις πηγές, δηλαδή, γιατί αυτό το βιβλίο έχει πηγές μέσα του και θα αναφερθώ στη συνέχεια και θα πω τι εννοώ, προκειμένου να δεις, να διασταυρώσεις δηλαδή την αλήθεια. Γιατί σήμερα εδώ ψάχνουμε την αλήθεια. Την αλήθεια της δολοφονίας του Καποδίστρια. Τι πραγματικά έγινε και αν όντως οι άνθρωποι αυτοί που καταδικάστηκαν και δολοφονήθηκαν κατά την άποψή μου και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα αφού έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο, αν όντως διέπραξαν το φόνο αυτό. Ομολογώ ότι διαβάζοντάς το εξεπλάγει, γιατί εγώ θεώρησα ότι θα διάβαζα ένα ακόμα ιστορικό βιβλίο ότι ενός ανθρώπου που εξέθεται τη δική του θεώρηση για το γεγονός αυτό, για τη δολοφονία του κυβερνήτη της Ελλάδος τότε. Ένα βιβλίο, όπως και τόσα άλλα που κυκλοφορούν, που είναι επεατερόεντα, όπως λένε, δηλαδή χωρίς να έχουν καμία επιχειρηματολογία, χωρίς να βασίζονται σε πηγές, χωρίς να έχουν αποδεικτικά στοιχεία. Εμείς οι δικηγόροι είμαστε της αριστοτελικής σχολής, είμαστε του απόδειξέ το, είμαστε άνθρωποι των αποδείξεων, δηλαδή αυτό που λες πρέπει να μπορείς να μου το αποδεικνύεις. Και για να μου το αποδεικνύεις δεν θα μου λες μόνο επιχειρήματα, πρέπει τα επιχειρήματά σου να αποδεικνύεις, να προκύπτουν από κάποια πράγματα, από πραγματικά γεγονότα που θα μπορούμε να τα αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας. Δηλαδή, αν εγώ πάρω ένα όπλο, ας πούμε, και σκοτώσω, το στρέψω στον κύριο σε Παπαδάκο και τον πυροβολήσω, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, υπάρχουν οι μάρτυρες που το βλέπουν, υπάρχει το όπλο του φόνου, υπάρχουν τα αποτυπώματά μου. Χαίρετε, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά που στη νομική επιστήμη, εντάξει, υπάρχουν και διαταραγμένοι. Ναι, αν θέλετε όμως κάποιος να επιβάλλει την τάξη, και νομίζω ότι εντάξει, προσπαθούμε να εισφέρουμε ο καθένας με τα ελάχιστα που ξέρουμε, έτσι, σε αυτό το σημαντικό γεγονός. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζοντας. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι όταν διάβασα το βιβλίο του Δημητρίου Κοκκινάκη, αυτό που με εξέπληξε ήταν το εξής. Δεν είχα μπροστά μου μία ακόμα απεικόνιση της ιστορίας, ένα βιβλίο ιστορίας. Είχα μπροστά μου μία δικογραφία, κυρίες και κύριοι συνέδροι. Δηλαδή, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος επί 47 έτη ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, συγκέντρωσε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της δολοφονίας του Καποδίστρια. Τι εννοώ. Έψαξε και βρήκε από το αρχείο, από διάφορα αρχεία, από το αρχείο της Κέρκυρας, από το αρχείο του ελληνικού κράτους, από αρχεία στο εξωτερικό, από τους κληρονόμους και τους συγγενείς των αποβιωσάντων εκείνης εποχής. Όλο εκείνο το πλέγμα των αποδεικτικών στοιχείων, και θα σας πω μετά τι εννοώ όταν λέω αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αναλύοντάς τα και εξετάζοντάς τα, αλλά ως ουσία της υπόθεσης, όπως θα πηγαίναμε σήμερα δηλαδή σε ένα δικαστήριο, με τους μάρτυρες, με τα έγγραφα, με τις εκθέσεις αυτοψίας, με τις πραγματογνωμοσύνες, με τις ιατρικές εκθέσεις, με τη βαλιστική, πώς το λένε, εξέταση, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές και αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα για το αν όντως διαπράχθηκε ή όχι το ανοσιούργημα αυτό από τους, από τους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή από τον Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Λοιπόν, οφείλω λοιπόν να ομολογήσω ότι μετά από 27 χρόνια δικηγορίας, μαχόμενης δικηγορίας, εξεπλάγει ευχάριστα. Εξετάζοντας και αναλύοντας και μελετώντας ένα προς ένα αυτά τα στοιχεία, μπορώ να πω το εξής. Εγώ προσωπικά οδηγήθηκα στην αντιαφισβήτητη πεποίθηση ότι δεν τον σκότωσαν αυτοί.
Αλλά σε κάθε περίπτωση έχω να πω το εξής και θα σας πω μετά το γιατί. Θα σας πω 2-3 από τα στοιχεία αυτά που σε ένα ποινικό δικαστήριο σήμερα θα ήταν ουσιώδη και θα κατέληγαν στην αθώωσή τους. Και αυτά τα στοιχεία που θα σας πω προκύπτουν από το υλικό που συνέλεξε η τότε καθεστώσα τάξη ή τότε ανακριτικές αρχές. Δηλαδή είναι αδιαμφισβήτητα αυτά τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Υπάρχουν, είναι στα γενικά αρχεία. Ακόμα δεν έχουν εξαφανιστεί. Στο δίκαιό μας υπάρχουν βασικές αρχές. Υπάρχει, ας πούμε, η αρχή της δίκαιης δίκης. Σήμερα, έτσι. Δεν μιλάμε για εκείνη την ταραγμένη εποχή όπου ίσως να μην ίσχυαν όλα αυτά, αλλά όπως είπε ο προλαγίστατας Κυριάκος Κάσης, άξιος συνομιλητής υπήρχαν οι φατρίες και τα συμφέροντα. Η αρχή της δίκαιης δίκης, λοιπόν, προϋποθέτει ότι ο καθένας πρέπει να έχει την υπεράσπιση που του οφείλει το κράτος και ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη να οδηγείται σε καταδικαστική ή αθωτική απόφαση με βάση αδιαμφισβήτητα στοιχεία. Η δεύτερη αρχή, μία από τις πολλές αρχές που υπάρχουν στην ποινική δίκη, είναι η αρχή, όπως λέμε, του in dubio pro reo, δηλαδή εν αμφιβολία ή αθώωση. Δηλαδή, τι εννοούμε? Είναι αυτό που ο απλός λαός λέει, καλύτερα χίλιοι ένοχοι έξω παρά ένας αθώος στη φυλακή. Διότι ένας αθώος στη φυλακή λειτουργεί, δηλαδή μια άδικη συμπεριφορά εκ μέρους του κράτους λειτουργεί εις βάρος όλων μας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Μελετώντας λοιπόν το βιβλίο του κυρίου Κοκκινάκη και τα αποδεικτικά στοιχεία, αυτά που μου έκαναν μεγάλη εντύπωση και που σίγουρα θα αξιολογούνταν με διαφορετικό τρόπο στο δικό μας δικαιωτικό σύστημα, στη σημερινή εποχή, κάποια ελάχιστα θα αναφέρω, τα πιο ουσιώδη από μένα, για μένα, ήταν τα εξής. Όταν μιλάμε για αποδείξεις, στο ποινικό μας δίκαιο εμείς θεωρούμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, ένα ποινικό δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του κάθε απόδειξη, κάθε ένδειξη. Έχουμε λοιπόν τις ενδείξεις, έχουμε την ομολογία, έχουμε τους μάρτυρες, έχουμε τις πραγματογνωμοσύνες, έχουμε την αυτοψία. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Έρχομαι λοιπόν και σας λέω, σταχυολογώντας ορισμένα από τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι αδιαμφισβήτητα, κάποια από αυτά που μου έκαναν εμένα τρομερή εντύπωση. Το όπλο του φόνου. Όταν έχουμε ένα φόνο, το πρώτο που θα εξετάσουμε, έτσι, και μάλιστα σήμερα αυτό το κάνει η βαλιστική υπηρεσία της εγκληματολογικής υπηρεσίας που είναι στη Γενική Ασφάλεια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, λοιπόν, είναι αν το όπλο του κατηγορούμενου, η σφαίρα μάλλον που βγήκε από το όπλο του κατηγορούμενου, ταυτίζεται με τη σφαίρα που υπάρχει στο βήμα. Λοιπόν, στοιχείο πρώτο. Καμία ταύτιση. Αποδείχτηκε, αντιαφισβήτητα και προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση που και αυτή υπάρχει στα αρχεία του κράτους, λοιπόν, ότι η σφαίρα που βρέθηκε στην κεφαλή του Ιωάννη Καποδίστρια είναι διαφορετική από τη σφαίρα που υπήρχε μέσα στο όπλο του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη που υποτίθεται ότι τον πυροβόλησε. Δεύτερο, δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, δηλαδή να πω ότι το όπλο του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη ήταν γεμισμένο με μονόβολα, ενώ το άλλο ήταν γεμισμένο με ένα... με μπαρλαμάντες που ήταν τι, ναι, ήταν διπλές σφαίρες ενωμένες μεταξύ τους με σύρμα. Δηλαδή η διαφορά αυτή σε αυτούς που εξέτασαν τον Ιωάννη Καποδίστρια, το πτώμα του Ιωάννη Καποδίστρια, και δημοσιεύτηκε μάλιστα και στην εφημερίδα τότε της κυβερνήσεως, της τότε κυβερνήσεως, είναι αδιαμφισβήτητη. Ήταν διαφορετικά λοιπόν όπλα αυτά που σκότωσαν αυτό που πυροβόλησε τον Ιωάννη Καποδίστρια από αυτό που βρέθηκε στον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Συγγνώμη κύριε Εφαντή, εγώ δύο πράγματα θα πω. Έτσι απλά για να, σαν υπόθεση εργασίας για όσους έκαναν τον κόπο να έρθουν σήμερα και να μας ακούσουν. Το δεύτερο. Ο Ιωάννης Καποδίστριας με βάση την ιατροδικαστική έκθεση ευλήθη με δύο όπλα. Το πρώτο ήταν ένα πυροβόλο όπλο και ευλήθη στην πίσω πλευρά του κεφαλιού του και η σφαίρα μπήκε από το πίσω, δεξιό άκρο πίσω από τα αυτή και σφινώθηκε μέσα στο κεφάλι, είναι τυφλό χτύπημα όπως λέμε. Λοιπόν, και το δεύτερο όπλο με το οποίο ευλήθη ήταν μαχαίρι και μάλιστα μεγάλο μαχαίρι, μήκους 33 εκατοστών, δηλαδή ένα μαχαίρι περίπου τόσο θα λέγαμε, περίπου τόσο από ό,τι είδα και με τη μεζούρα κιόλας έκανα τη διαφορά. Λοιπόν, με το οποίο ευλήθη στην κάτω κοιλιακή χώρα.
το μαχαίρι που ευρέθηκε έτσι, επάνω στον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, τον οποίον σκότωσαν οι στρατιώτες, λοιπόν, ήταν ένα μικρό μαχαιρίδιο στη μέση του, του οποίου το μήκος ήταν 12,5 εκατοστά. Λοιπόν, η ακροδικαστική έκθεση υπάρχει στα αρχεία του κράτους. Τα όπλα που ευρέθησαν επάνω στον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, επίσης αποτυπώνονται στα πρακτικά της δίκης και στις μαρτυρικές καταθέσεις. Λοιπόν, άρα, τα όπλα που σκότωσαν τον κυβερνήτη της Ελλάδος δεν ήταν τα όπλα που βρέθηκαν σε αυτούς στους οποίους κάποιοι απέδωσαν τη δολοφονία. Λοιπόν, ένα τρίτο στοιχείο, πολύ ουσιαστικό. Βασικό στοιχείο μιας ποινιανικής δίκης είναι οι μάρτυρες. Όλοι οι μάρτυρες που εξετάστηκαν και οι μαρτυρικές καταθέσεις των περισσότερων υπάρχουν μέσα, οι πρωτότυπες από το αρχείο, φωτογραφημένες δηλαδή, υπάρχουν οι πρωτότυπες μέσα στο αρχείο του, στο βιβλίο του κυρίου Κοκκινάκη. Κανείς από αυτούς δεν λέει ότι είδε τον Κωνσταντίνο ή τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη να πυροβολεί τον κυβερνήτη. Κανείς από αυτούς. Αυτό είναι πολύ καταλυτικό. Θέλω να πω ότι στο σημείο που σκοτώθηκε υπήρχαν 11 άτομα. Δεν θα καθίσω τώρα να εκθέσω ποια ήταν αυτά τα 11 άτομα. Εξετάστηκαν και τα 11. Εξετάστηκαν και άτομα που ήταν μέσα στην εκκλησία. Εξετάστηκαν και άτομα, και μάλιστα δύο περαστικοί κιόλας, όπως ξένοι, ένας Κοντζέζος και ένας Ουαλός, οι οποίοι μάλιστα αναφέρουν ρητός ότι τον σκότωσαν δύο άτομα, αλλά όχι Μαυρομιχαλή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι από όλες τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων δεν προκύπτει από πουθενά ότι κάποιος από αυτούς είδε τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους εκείνης της εποχής να σκοτώνουν τον Καποδίστρια. Ειλικρινά, στη σημερινή εποχή, δηλαδή τα όπλα δεν ταυτίζονται, τα τραύματα δεν ταυτίζονται, οι μάρτυρες αντιφάσκουν και δεν υπάρχει σαφής διαβεβαίωση για το γεγονός της δολοφονίας. Εγώ δεν θα καθίσω να αξιολογήσω όλο το κοινωνικό ή πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο εκείνης της εποχής. Δεν θα καθίσω να σας εκθέσω τα αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων που ούτως ή άλλως το καθένα ήθελε για τον εαυτό του να ασκήσει επιρροή τεράστια σε αυτό το νεοσύστατο κράτος που είχε μια νευραλγική γεωπολιτική θέση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, η εξάρτηση της Ελλάδος δεν είναι τυχαία δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι τα κόμματα, ακόμα και μετά το 1900, είχαμε το αγγλόφιλο, το ρωσόφιλο, το γαλλόφιλο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η εξάρτηση της Ελλάδος από τις ξένες δυνάμεις υπήρξε από το 1830 που τυπικά απελευθερωθήκαμε τα πρωτόκολλα του Λονδίνου, με την υπογραφή των πρωτοκόλων του Λονδίνου, και υπάρχει μέχρι σήμερα. Από τότε μέχρι σήμερα είμαστε εξαρτημένοι, από τότε μέχρι σήμερα διαρκώς χρεοκοπούμε και ανατακτά χρονικά διαστήματα επιδιδόμεθα σε εμφυλίους. Λοιπόν, αυτό που θέλω απλά να πω, έτσι με καθαρά, από καθαρά νομική άποψη, είναι το εξής, ότι εξετάζοντας ψυχρά το αρχαιακό υλικό και τα αποδεικτικά στοιχεία εκείνης της εποχής, ακόμα και αν δεν σου γεννάται η βεβαιότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν διέπραξαν το φόνο, σίγουρα θα ίσχυε στη σημερινή εποχή η βασική αρχή του δικαίου που προείπα προηγουμένως, δηλαδή του in dubio pro reo, εν αμφιβολία η αθώωση. Βέβαια, το δικό μου το συμπέρασμα, γιατί όπως σας είπα, μου αρέσει να είμαι ψυχρός μελετητής των ιστορικών γεγονότων και των υποθέσεων. Έτσι, το δικό μου το συμπέρασμα είναι ότι με το θάνατο του Καποδίστρια όχι απλά εξοντώθηκε ο κυβερνήτης της Ελλάδος, ο οποίος θα οδηγούσε την Ελλάδα σε μια διαφορετική ατραπό από τη Δυτική Ευρώπη, έτσι, την αυτοκρατορική και μοναρχική Δυτική Ευρώπη, αλλά παράλληλα εξοντώθηκε και μια ισχυρότατη οικογένεια που ασκούσε μεγάλη επιρροή, η οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί που το οργάνωσαν, αυτοί που το εκτέλεσαν και αυτοί που προχώρησαν στη συνέχεια και στην εξόδωση της οικογένειας αυτής, επιδίωκαν και τους δύο σκοπούς. Γιατί θεωρώ ότι αν απλά ήθελαν
Από όλα αυτά τα στοιχεία έτσι όπως εκτίθενται, ήξεραν τις συνήθειες όλων. Αν ήθελαν απλά να εξοντώσουν τον Ιωάννη Καποδίστρια, σίγουρα θα μπορούσαν ποικιλοτρόπως, διότι δεν φρουρείτο. Η φρούρησή του ήταν ελάχιστη, παρόλο που είχε πάρα πολλούς εχθρούς. Λοιπόν. Αλλά θεωρώ ότι επεδίωκαν να τους εξοντώσουν και όλους. Δηλαδή και τον Πετρόμπε Μαυρομιχάλη και την οικογένειά του και τον κυβερνήτη της Ελλάδος. Και δεν ήταν τυχαίο αυτό. Έτσι, γιατί έχουν γίνει γνωστές, έχει γίνει γνωστή από ό,τι είδα η αλληλογραφία που είχε ο Πετρόμπες με τον Καποδίστρια, που ήταν ισχυροί άντρες και οι δύο για την εποχή τους και ήταν φυσικό να υπάρχουν συγκρούσεις. Δηλαδή το απίθανο θα ήταν να μην υπήρχε σύγκρουση. Η οικογένεια Μαυρομιχάλη είχε δώσει τεράστιο φόρο αίματος στην Ελληνική Επανάσταση. Υπήρχε όμως μια υλογραφία που έδειχνε ότι ο προσανατολισμός της Ελλάδος ήταν σε ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα από αυτό που ήθελαν οι Αγγλογάλλοι. Δηλαδή, ήθελαν Έλληνα κυβερνήτη, ήθελαν βεβαίως ένα δημοκρατικό καθεστώς. Έχουμε παράδοση από τους αρχαίους χρόνους σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Ήθελαν μια διαφορετικού είδους διακυβέρνηση, λοιπόν, που δεν είχε καμία σχέση με αυτά που επιδίωκαν οι Άγγλοι και οι ντόπιοι συμμαχοί τους. Γιατί, ολοκληρώνοντας με αυτό την δική μου εισήγηση, θεωρώ ότι η κατάρα της Ελλάδος είναι ότι υπάρχουν Έλληνες που δεν είναι Έλληνες, που δεν αγαπάνε αυτή τη χώρα. Και μια φράση, ακόμα υπάρχουν Έλληνες που δεν αγαπάνε αυτή τη χώρα, πολύ δυστυχώς. Υπάρχουν όμως και κάποιοι λίγοι που θέλουν να αισθάνονται Έλληνες, που αγαπάνε πραγματικά την Ελλάδα, που θέλουν ο τρόπος ζωής τους θέλουν να είναι ελληνικός, να χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, από εντυμότητα, από υπευθυνότητα. Αυτοί οι ελάχιστοι λοιπόν, οι τελευταίοι των Μοϊκανών, λοιπόν, κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν ό,τι έχει απομείνει. Αυτό που επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο βιβλίο του Δημητρίου Κοκκινάκη και νιώθω πραγματικά ευλογημένη που είχα την τύχη να το διαβάσω χάρη στην κυρία Μιχαλοπούλου και χάρη σε όλους τους διοργανωτές αυτού του υπέροχου συνεδρίου, ήταν μία φράση του που θεωρώ ότι θα πρέπει να μας τυχαίνει όλους και θα πρέπει να την περάσουμε και στα παιδιά μας. Αυτή η φράση που λέει «Ας ξυπνήσουμε και ας ομονοήσουμε». Και τότε, εντάξει, ερωτηματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Η ενασχόλησή μου με αυτό το θέμα ξεκινάει από όταν ήμουν παιδί 12 ετών, όταν ο δύο μακαριστοί δασκαλοί μου από το Δημοτικό Σχολείο, ο Δασκαλόπουλος, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος και ο Ιωάννης Κάκολου μας είχαν πάει στον Άφλιο και μας είπαν την ιστορία της δολοφονίας του Καποδίστρια. Ρώτησα τότε λοιπόν τον δασκαλό μου και του είπα «Μα καλά κύριε, γιατί να το σκοτώσουν» και μου είπε «Όταν θα μεγαλώσεις θα ψάξεις και θα το βρεις». Αργότερα πρέπει να ήμουν φοιτητής. Βρήκα ένα βιβλίο στη Ρόδο. Αυτό το βιβλίο ήταν δίκη των στρατηγών του κυρίου Ξεπαπαδάκου, που είχε κάποια στοιχεία, όπως του Σούτσου και άλλων, στοιχεία για τον φιλόσοφο Καΐδη, για τον Κοραή και όλα τα υπόλοιπα, και τα οποία μου είχαν κάνει εντύπωση. Στο τέλος όμως, πριν λίγα χρόνια, γράφτηκε από τον Κοκκινάκη ποιοι δολοφόνησαν τον Καποδίστρια. Εκεί κατάλαβα λοιπόν πώς μπορεί κανείς να προσεγγίσει το θέμα. Για να προσεγγίσει κανείς λοιπόν το θέμα, έπρεπε να δούμε, όλοι μας είχαμε μάθει τον Καποδίστρια δολοφονημένο και τους Μαυρομιχάλες πατροκτόνους, ακούστε, πατροκτόνους. Ποιον πατέρα τους σκότωσαν? Πώς θα βρούμε τα στοιχεία? Τα στοιχεία λοιπόν έπρεπε να τα βρούμε από έγγραφα και κυρίως από τη δίκη. Η δίκη λοιπόν αυτή και το πατροκτόνος
είχε επηρεαστεί από τις εφημερίδες της εποχής εκείνης, που ήταν η Γενική Εφημερίδα. Ήταν η μοναδική εφημερίδα που υπήρχε και ο Απόλλων που ήταν στην Ύδρα. Αυτοί βάφτισαν τους Μαυρομιχάλες Πατροκτόνους και έτσι όλοι οι υπόλοιποι περιγραφείς συνέχισαν με αυτό το βιολί, ώστε εμείς να τους γνωρίζουμε ως Πατροκτόνους. Για να δούμε λοιπόν το τι έχει γίνει, έπρεπε να έχουμε στοιχεία και τα στοιχεία αυτά ήταν από τη δίκη. Από ποια δίκη όμως και πού θα τα βρούμε, αφού αυτά τα στοιχεία 188 χρόνια μέχρι σήμερα είναι καταχωνιασμένα, δεν είναι πουθενά. Δεν υπάρχουν. Η μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Κοκκινάκης ήταν ότι βρήκε διάφορα στοιχεία, κυρίως από τη Γενική Εφημερίδα, που όμως μην ξεχνάμε ότι ήταν μια εφημερίδα των κρατούντων, οι οποίοι περνάγανε κάθε μέρα από την ημέρα του συμβάντος, δηλαδή την 27η Σεπτεμβρίου και μετά, ό,τι ήθελαν. Μίλησαν όλοι οι προηγούμενοι λοιπόν. Μέσα λοιπόν από αυτά τα στοιχεία θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα ψέματα και τις αλήθειες όπως περιγράφονται από τα στοιχεία τα υπάρχοντα. Τα στοιχεία τα υπάρχοντα είναι κυρίως οι εφημερίδες και κάποια άλλα έγγραφα. Θα μου επιτρέψει να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο, μια σύντομη περιγραφή όλης αυτής της ιστορίας, της δολοφονίας του κυβερνήτου. Ο τόπος είναι γνωστός, είναι τον Άφλιο, 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Ο κυβερνήτης ξεκινάει από το κυβερνείο, ο ίδιος. Ο ένας ο υπηρέτης του, ο Δημήτρης Κοκκόνης Οικοζώνης, μονόχειρας είχε χάσει το δεξί του χέρι στο νιόκαστρο. Ένας φρουρός του, Δημήτριος Λεωνίδης ή Λέων, έτσι λεγότανε, φοράει λοιπόν το τσόκινο παλτό του, ρεντικότα, riding coat, δηλαδή είναι υπασίας, παλτό, χοντρό, τσόκινο, και περπατάει στο δρόμο. Φυσικά πηγαίνει μπροστά ο κυβερνήτης, από πίσω του ακολουθούν ο υπηρέτης, ο οποίος αντικαθιστά τον κανονικό φρουρό, τον οποίο βρισκόταν σε άδεια, και ενδεχομένως κάποιοι να το ξέραν αυτό το πράγμα. Υπήρχε και μία μοίρα που να βλοχούσε στον αργολικό κόλπο, δίπλα το Λεωνίδης και προχωρούν. Στη διαδρομή λοιπόν προς τον Άγιο Σπυρίδωνα και σε σκοτεινό σημείο, αυτά τα περιγράφει και ο Φίλιππς Γουόρετ ο Εγγλέζος, οι δύο Μαυρομιχάλε, Κωνσταντίνος και Γεώργιος, οι οποίοι ήσαν αρέστο, δηλαδή υπό επιτήρηση, είχαν δηλαδή φρουρούς πάντοτε. Και αυτοί οι δύο φρουροί ήταν ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Καραγιάννης. Προσπερνούν λοιπόν, φτάνουν τον κυβερνήτη, τον χαιρετούν ευλαβικά. Ο Γουόρετ λέει ότι ήταν λαμπροφορεμένοι, δηλαδή φορούσαν τα καλά τους. Προσπερνάνε και φυσικά τους ακολουθούν και οι δύο φρουροί τους. Προσπερνάνε τον κυβερνήτη και φτάνουν στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και θα δούμε λοιπόν πώς παρατάσσονται. Άρα λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε ότι συναντήθηκαν εκεί, ότι ήταν δύο φρουροί του Καποδίστρια, οι υπηρέτες μάλλον και φρουρός, δύο οι φρουροί των Μαυρομιχαλών και ότι ο κυβερνήτης φορούσε ρεντικότα, βαρύ τσόκινο παλτό, ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης άσπρο μπουρνούζι, λαμπρό φόρεμα, και ο Γιώργος Μαυρομιχάλης καπότα, μια μαύρη καπότα. Για να δούμε λοιπόν τώρα, φθάνουμε έξω από την εκκλησία, να δούμε λοιπόν τη χωροταξία και τις θέσεις των πρωταγωνιστών. Αυτό έχει σημασία να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν Μαυρομιχάλης πηγαίνει δεξιά της πόρτας ως προς τον εισερχόμενο με την πλάτη του στο τοίχο. Και το ένδυμά του είναι άσπρο μπουρνούζι. Ο Γιώργος Μαυρομιχάλης βρίσκεται στη μέση του κατοφλιού. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι τώρα η εκκλησία είναι ένα σκαλί υπόγειο. Τότε δεν ήταν υπόγειο, ανέβαινε δύο σκαλιά. Ο Γιώργος λοιπόν Μαυρομιχάλης βρίσκεται στη μέση, στο κατόφλι της πόρτας, στο κέντρο και μάλλον προς αριστερά, κάτω από την αψίδα του υπάρχει μια ξέλινη πόρτα, να το πούμε πρόναμο. Και
με τα νότα του προς τα έξω. Δίπλα περιγράφονται μέσα από αυτά τα στοιχεία που έχει μαζέψει ο κύριος Κοκκινάκης ότι υπάρχουν δύο νέοι ξερακιανοί και ένας ζητιάνος. Ο ένας ο ξερακιανός κάθεται αριστερά της πόρτας ως προς τον εισερχόμενο και ο άλλος δεξιά. Επίσης, οι δύο φρουροί των Μαυρομιχαλών βρίσκονται στον απέναντι τοίχο από την πόρτα. Και βέβαια τα μάτια τους τα έχουν στους δύο Μαυρομιχάλες. Η υποχρέωση των δύο αυτών φρουρών δεν είναι μόνο να μην την κοπανίσουν, αλλά και να τους προστατεύουν. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όπως και σήμερα. Ο κρατούμενος είναι κρατούμενος, η αστυνομία τον φυλάει όχι μόνο για να μην δραπετεύσει, αλλά και να μην πάθει κάτι. Και σήμερα τους φοράνε και αλεξίσφαιρα από ό,τι θα έχετε δει. Οι δύο λοιπόν είναι απέναντι. Επίσης απέναντι από την εκκλησία είναι το σπίτι του υπουργού Ροδίου και 13 βήματα πιο εκεί το σπίτι της γνωστής Παρασκευούλας. Μπροστά από τον κυβερνήτη υπάρχει ένας προπομπός, τελάλης, κάτι τέτοιο γίνεται και σήμερα, ο υπάλληλος του κράτος, ο Γούτος, ο οποίος βέβαια όταν πλησιάζουν φωνάζει «Έρχεται ο κυβερνήτης». Περιγράφουν λοιπόν διάφορα εκεί, μεταξύ των οποίων ότι όταν ο κυβερνήτης πλησίαζε στην πόρτα, κοντοστέκεται, βλέπει απέναντι στο σπίτι του υπουργού Ροδίου, ο οποίος ήταν στο παράθυρο, σαν να κοντοστέκεται, θέλοντας να υπονοούσουν ότι φοβήθηκε ο κυβερνήτης, τέλος πάντων ξεπερνάει το φόβο του και προχωράει. Πλησιάζοντας, βγάζει το καπέλο του. Αυτό οι κρατούντες το ερμηνεύουν ότι ήταν χαιρετισμός προς τον κυβερνήτη. Αν είναι δυνατόν ο κυβερνήτης λοιπόν να βγάλει το καπέλο να χαιρετήσει, δεδομένου ότι έχουν χαιρετιστεί και στο σκοτάδι πριν τους δύο Μαυρομιχάλες και δεδομένου ότι είναι και υπόδικοι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Βγάζει το καπέλο του γιατί πρέπει να μπει στην εκκλησία όπως κάνουν όλοι. Και πλησιάζοντας λοιπόν για να μπει στην εκκλησία ακούγονται οι διάφορες πιστολιές. Και εδώ αρχίζει ένα πλήθος σεναρίων αυτών που έχουν γραφτεί και άλλων τόσων που μπορεί ο καθένας σας να σκεφτεί. Από αυτά όμως που έχουν γραφεί, τα σίγουρα είναι ότι το τραύμα του κυβερνήτη ευρίσκεται στο ηνιακό ιστό πίσω και δεξιά, πίσω από τα αυθή, με φορά από δεξιά προς τα αριστερά και από κάτω προς τα επάνω. Αυτό είναι σίγουρο. Εκεί λοιπόν λέγονται διάφορα ότι τον έπιασε από το γιακά και το γύρισε, είπαν στην αρχή. Αυτό όμως δεν τους βγαίνει. Διότι ναι, το έκανε. Και του ρίξε τη μια έτσι. Θα δούμε όμως ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει το δεύτερο. Το δεύτερο τι ήτανε, ότι ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης του ρίξε μια μαχαιριά. Και πού ήταν αυτή η μαχαιριά, είπανε αρχικώς στην κοιλιά, αλλά η ιατροδικαστική εξέταση, που θα πούμε από ποιον έγινε, το περιγράφει σαφώς. Έτσι λοιπόν ήταν στη βουβόρα. Εάν λοιπόν το κυβερνήτη το γύρισε και όταν έρχεται προς την εκκλησία, εγώ δεν μπορώ να το βαρέσω πίσω δεξιά και να βγει πάνω και αριστερά, δεν γίνεται. Εάν το γύρισα τώρα και του ρίξα μια πιστολιά, τον έστριψα, του ρίχνω την πιστολιά αυτή, όμως ο Γεώργιος, εάν πάει να το μαχαιρώσει, δεν μπορεί να το μαχαιρώσει μπροστά στο βουβό, να το μαχαιρώσει πίσω στο νεφρό. Αυτά λοιπόν δεν τους βγαίνουν. Εν και αυτή η περίπτωση γίνεται μεγάλη φασαρία και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Μιλάνε για πλήθος κόσμου και τέτοια πράγματα. 6 και 35 το πρωί. Οι άνθρωποι είναι μετρημένοι. Είναι 9 άνθρωποι που βρίσκονται έξω και μέσα στην εκκλησία, προέρχονται από τα έγγραφα. Είναι η Επίτροπη Μητρόπουλος και Νικολάου, ο στρατηγός, ένας στρατηγός Βαλτινός, ένας αράντος,
ένας κούρας και 5-6 άλλα άτομα και ένας υποαξιωματικός που περιέργως πως έχει και όπλο. Αυτό δεν συνηθίζεται να μπαίνουν μέσα. Δηλαδή συνολικά ο κόσμος ήταν 20 άτομα, γιατί μιλάνε για λιτζάρισμα και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Όταν λοιπόν γίνεται το σκηνικό και τραυματίζεται και πέφτει κάτω, ο κυβερνήτης πέφτει κάτω με τα πόδια προς την πόρτα και το κεφάλι προς τα πίσω. Έτσι τον περιγράφουν τουλάχιστον και όλοι οι πίνακες, με εξαίρεση ένα πίνακα που βρίσκεται στο Μουσείο Καποδίστρια στην Κέρκυρα, που έχουν μεταφέρει τον Καποδίστρια να πέφτει μέσα στην εκκλησία. Αυτό πιστεύω ότι δεν γίνεται τυχαία. Και δεν έχει τοποθετηθεί και αυτός ο πίνακας τυχαία μέσα στο μουσείο. Εν κάθε περιπτώσει, ο Μεν Κωνσταντίνος παίρνει έναν υφορικό δρόμο προς τα πάνω, που λέγεται επίσης κάτι άλλο. Όταν έπεσε ο κυβερνήτης, ο Κοκκόνης ο μονόχειρας, από το δεξί χέρι, ο οποίος βρίσκεται δεξιά του, περιγράφουν ότι αποθέτει κατά γης σεβαστικά τον κυβερνήτη. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Δεν μπορεί να τραβήξει πιστόλι στον Κωνσταντίνο που ανηφορίζει ένα δρομάκι και που λένε ότι τον χτύπησε στην πλάτη, διότι το τραύμα του βρίσκεται στην κοιλιά του. Όταν φεύγει προς τα πάνω, μου είχε την πλάτη πίσω. Δεν μπορώ να το χτυπήσω εγώ στην κοιλιά. Εν κάθε περιπτώσει τον πιάνουν παραπάνω στρατιώτες, οι οποίοι ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Πότε προλάβανε από την πλατεία Πλατάνου να ανεβούν, να φτάσουν στον Αγιοσπυρίδωνα και να πάνε από το ανηφοράκι. Αυτό θέλει μια προετοιμασία. Δεν γίνεται έτσι. Και βέβαια εκεί τον χτυπάει ο Φωτομάρας και τον σκοτώνει ο στρατηγός από το μπαλκόνι του. Και μετά το σύρα στην πλατεία Πλατάνου, δηλαδή εφαρμόσανε τον νόμο της Αμερικανικής δικαιοσύνης, δηλαδή το λίντζιο, το λιτζάρισμα, και μετά το πετάξανε στη θάλασσα. Συνεχίζει, ο Μεν Γεωργάκης φεύγει μαζί με τους δύο φρουρούς του και κατευθύνονται στο Ίσιωμα και βρίσκουν ανοιχτό ένα σπίτι, την οικία του Ταγματάρχου Βαλιάνου. Η οικία του Ταγματάρχου Βαλιάνου ήταν δίπλα από την αντιπρεσβεία τη Γαλλική, η οποία μπαίνουν μέσα και μπαίνουν και οι φρουροί. Ο Μεν Καραγιάννης ανέβηκε πάνω, αυτά περιγράφουν, αλλά όλα αυτά περιέχουν μεγάλα παραμύθια, τα οποία πρέπει κανείς να τα ψάξει να τα δει. Ο δε Γεωργίου, Ανδρέας Γεωργίου, κάτω. Και τελικά, μέσα από αυτό το σπίτι Βαλιάνου, περνάει δίπλα στην πρεσβεία από ένα χαμαλό τοίχο, χαμηλό, κατάλληλου σκόρτα και μπαίνει στην πρεσβεία και ζητάει όχι άσυλο, δεν ζήτησε ποτέ άσυλο. Αυτά είναι τα παραμύθια που γράφονται. Ζήτησε να δικαστεί από τη δικαιοσύνη. Βεβαίως, άρχισε να μαζεύεται και ο κόσμος απ' έξω και όλα τα υπόλοιπα. Και με αποτέλεσμα να πάει ο Αλμέιντα, ένας Πορτογάλος φρούραχος της πόλης, να εγγυηθεί ότι θα γίνει δίκη και να δούμε ποια δίκη έπρεπε να γίνει. Και ο Πελιόν, ο στρατηγός, το συνέδωσε, τον παρέδωσε, ο οποίος όμως ούτε αυτός τον προστάτευσε. Διότι οι στρατιώτες τον βασάνισαν. Ο δε κύριος Αλμέιντα ανταμείφθηκε με την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας και εθνικές γαίες. Ας μας πούνε λοιπόν ποια εθνική γαία πήρε ένας Μαυρομιχάλης, τόσοι. Άλλοι πήραν στις χώρες τους στα φιδοφυτίες 650 στρέμματα. Η Πινελόπη 650 στρέμματα στα φιδοφυτεία. Ξέρετε λοιπόν πριν 30 χρόνια όποιος είχε 10 στρέμματα
τι ευμάρεια είχε. Καταλαβαίνετε λοιπόν οι άλλοι. Γιατί αυτή την περίπτωση τον δώσανε. Και τι δίκη έγινε. Στρατοδικείο. Από πού και σπου στρατοδικεία. Ο δικηγόρος του Μέισον είπε όχι, δεν γίνεται. Είναι και εκλεγμένος της Εθνοσυνέλευσης. Μόνο η Εθνοσυνέλευση μπορούσε να τους δικάσει. Και όμως δεν έγινε αντιληπτό. Και βέβαια εκεί έβαλε το χεράκι της η Τριανδρία που ψηφίστηκε για να διεκπαιρεώσει την κατάσταση. Από όλα αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε αντιφάσεις. Κάποιο βέβυλο χέρι δεν ήθελε ούτε τους Μαυρομιχάλες, αλλά ούτε και τον κυβερνήτη. Αυτό είναι σίγουρο. Και έπρεπε να τα ταιριάξουν. Να μην ξεχνάμε, είδατε, είχαμε φρούραγο της πόλης Πορτογάλο. Ήταν Έλληνας. Άρα λοιπόν κάποιο βέβυλο χέρι είναι. Αυτό το βέβυλο χέρι δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο δεν είναι τα χέρια των Μαυρομιχαλών. Εάν ήταν δικαιωμός, δεν θα φορούσαν τα καλά τους τα λαμπροφορεμένα, θα ήταν όπως και όπως και θα τους σκοτώναν στο σκοτάδι. Δεν θα έφερνε ο Γιώργος Μαυρομιχάλης τη διαμάντο κόρη του Παπούτα και το κοριτσάκι του τη Φωτεινή και θα του ζήταγε να πάει και μετά στην εκκλησία για να κάνει ένα φόρο. Δεν θα το κάνει ποτέ και θα μπορούσε να το κάνει πολύ πιο άνετα στο σκοτάδι. Οι Μαυρομιχάλα δεν είχαν κανένα τέτοιο σκοπό. Η αγορά των όπλων που είχαν πάρει, γιατί όντως τα είχαν πάρει από τον έμπορο, δεν το είχαν κρύψει, το είχαν κοινολογήσει. Γιατί το είχαν κοινολογήσει. Γιατί ήθελαν να δώσουν εκτόνωση. Και σε τέτοιο δρόμο ήταν. Όμως κάποιος δεν συνέφερε. Ούτε να παραμείνει ο Μαυρομιχάλη, αλλά ούτε να παραμείνει και ο κυβερνήτης. Εάν δώσουν τα στοιχεία από τη δίκη αυτοί που τα κρατάνε εδώ και 188 χρόνια, ίσως μάθουμε το μυστικό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, φίλες και φίλοι της Μάνης, ευχαριστώ καταρχήν τους οργανωτές συλλόγους του σημερινού συνεδρίου και ιδιαίτερα τον κύριο Ξεπαπαδάκου, ο οποίος αντιλαμβανόμενος την ιστορική σημασία ενός εγγράφου πριν από λίγους μήνες είχαμε παραθέσει ένα μικρό τμήμα του, με κάλεσε, μου έκανε την ιδιαίτερη τιμή ώστε να παραβρεθώ και εγώ στη σημερινή αυτή σπουδαία εκδήλωση. Πρόκειται για μια επιστολή που ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης τον Οκτώβριο του 1829 έγραψε με το ίδιο του το χέρι, απίφθινε, έστειλε προς τον Ιωάννη Καποδίστρια και σε αυτή την επιστολή του εξιστορεί έστω και συνοπτικά τη συμβολή της οικογένειάς του στον κοινό απελευθερωτικό αγώνα της πατρίδας σε πρώτο πρόσωπο και σε χρόνο μάλιστα που οι θυσίες και το αίμα των Μαυρομιχαλαίων και όχι μόνο ήταν ακόμη πολύ νοπές. Εξιστορούνται από τον ηγεμόνα της Μάνης προς τον κυβερνήτη με ύφος άρχοντα προς άρχοντα, με το ανάλογο ύφος δηλαδή και το ιδίωμα της εποχής, οι θυσίες, αλλά και οι αδικίες και οι διακρίσεις που γίνονταν εκείνη την περίοδο σε βάρος της συγκεκριμένης οικογένειας. Αναφέρεται η δράση όχι μόνο του ίδιου, του Πέτρου Μαυρομιχάλη, του Πετρόμπεϊ αν θέλετε καλύτερα, αλλά και του γιου του Γιωργάκη, όπως ο ίδιος πατρικά τον αποκαλεί, του αδελφού του Κυριακούλη, του Κωνσταντίνου καθώς και του γιου του Ηλία. Δεν θα πω άλλα εισαγωγικά σχόλια, περισσεύουν, η ώρα έχει περάσει. Θα προχωρήσω στην ανάγνωση του κειμένου. Ο αρχικός σχεδιασμός μου ήταν να παραθέσω όλο το κείμενο, είναι 2,5 σελίδες περίπου, σεβόμενος όμως ότι το περασμένο της ώρας και η κόπωση ενδεχομένως να έχουν κουράσει το κοινό, θα αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια
αυτού του εγγράφου που δίνουν πιστά, πιστεύω, το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την περιοχή, την εποχή, στην περιοχή του Ναυπλίου, δείχνει, είναι σημεία του εγγράφου που δείχνουν το φρόνημα και τον τρόπο σκέψης και το αίσθημα της αδικίας της συγκεκριμένης οικογένειας. Προχωρώ λοιπόν αμέσως στο κείμενο. Λέει λοιπόν σε πρώτο πρόσωπο ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης προς τον κυβερνήτη. Εγώ δε και προσωπικώς θέλει λάβει την τιμή μίαν ημέραν και να σε τα εκφραστώ και έπειτα να σε ζητήσω τη συγχώρηση και ο Θεός συγχώρεσε και αμέσως να αναχωρήσω από την Ελλάδα. Είναι αδύνατον εις το εξής να ζήσω στην πατρίδα με παρομοίαν ένδια και τα λοιπά, αφού σας είναι αδύνατο να συντελέσετε τα μεγαλειότατα δικαιώματά μου, λέγοντάς μου και τόσα άλλα, ότι δεν περισσεύουν καταλήματα εις Ναύπλιον από τα δημόσια. Εμείς δεν είμεθα οι πρώτοι δημόσιοι, αλλά αυτοί όπου κάθονται στα σαράγια με περτέδες, με κουρτίνες δηλαδή, και τζάμια ο μεν και ο δε, διαπειρατείαν, παρακαλώ μην λέγεις ότι δεν καταδεχόμεθα, αλλά ο πουφάντης είναι ο αίτιος και εις την Πάτρα ευρίσκεται και ας απολογηθεί. Το δε κριτήριον αδίκησε, εννοεί το δικαστήριο, αδίκησε μεγάλος τον αδερφό μου και δούλο σας Κωνσταντίνο, κρατώντας το πλοίο του και αρέστον 5 μήνες. Είχε συλληφθεί δηλαδή ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης για μια υπόθεση πειρατείας, εξηγώ, για την οποία στη συνέχεια αθωώθηκε. Και τον άλλον, εννοεί ο Πετρόμπης τον αδερφό του, τον Γιάννη τον Κατσί, εις μονευασία 9 μήνας, καθότι αυτούς τους έπρεπουν βραβεία και αμοιβέ. Μη φανερώνεται, κυβερνήτα, ότι και η συνέλευση δεν προσδιορίσε μήτε τον καιρό, μήτε τους πόρους. Ο καιρός, σεβαστή κυβερνήτα μας, είναι προσδιορισμένος από όλο το ελληνικό έθνος, αφού έστειλον τον Υιό μου και δούλο σας Αναστάσιον εις Τριπολιτσά, θυσιά σας αυτόν δια την πατρίδα εκουσίως, όπου των Τούρκων τα όματα εσφαλίστησαν με κατράμι και δεν εφοδιάστησαν. Κατά τους 1821, Φεβρουαρίου 10, συνεχίζει ο Πετρόμπης, και πάλι αμέσως έστειλον επίτηδες έναν μοναδευσιόν εις Κωνσταντινούπολη, δίδοντας την είδηση του Υιού μας και δούλου σας Γεωργάκη. Και με μεγάλο κίνδυνο της ζωής του εδραπέτευσεν, και καθότι ο ερχομός του Γεωργάκη επροξένησεν την επανάσταση στην Ελλάδα και έπειτα κατά διαφόρους πολέμους και αρίστευσε και κινδύνευσε εις τέλειον θάνατον, αφού έπεσε ισχύρα στο Ιβραήμι, αλλά η Θεία Πρόνοια με ελυπήθηκε τον ελευθέρωσεν. Έπειτα εις το αυτό έτος 23 Μαρτίου, όπου εδιόρισα εις δύο κολώνας τα εμπειροπόλεμα όπλα της Σπάρτης από το μέρος της δυνατής θέσεως Μπαρδούνιας και Μισθός, αρχηγούς διορίζοντας τους αυταδέλφους μου Κυριακούλη και Κωνσταντίνο, κυριεύοντας δε διά της παντοδυναμίας του υψίστου εκείνα τα απόρθητα μέρη, ανεμακτή, όπου βέβαιον ήθελον πολεμούν ακόμη, με το να είναι δύσβατοι τόποι και πύργοι φοβεροί. Και εις την ίδια στιγμή αμέσως επροχώρησα εις το Καλογεροβούνι, έξω της Τριπολιτζάς. Εγώ δε μετά τον λοιπόν εκυριεύσαμε την Μεσσηνία, σχεδόν όλη την Πελοπόννησο, επολιορκήσαμε τα Φρούρια και του Λάλα εδυναμώσαμε και τα έξω μεγάλα Βερβένια της Ρούμελης, αφού έγινε η φοβερή και λαμπρά πατάγια του Βαλτετσίου ή της επισφράγησε δια της Θείας Προνοίας την τύχη της Ελλάδος. Ο δε Κυριακούλης και Ηλίας, έπειτα από την νίκη του Βαλτετσίου, εβεβαιώθημεν ότι κατεβαίνει ο Βερβεριώνης και διάφοροι άλλοι πασάδες με αρκετά στρατεύματα να έμβουν στον Μωρέα, όπου βέβαιον και προχωρούσαν. Αμέσως τους εδιόρισα και πήγαν εις την αντίκρουσιν 6 μήνας με απείρους και φοβερούς πολέμους, κρατώντας εκείνα τα μέρη όπου ήταν η σωτηρία της Ελλάδος, έως ότου εκυριεύσαμε την Τριπολιτσά και Κόρινθο, όπου ήμουν και εγώ ο ίδιος εντάφθα. Τα δε λοιπά μέρη ατιάφθα μέχρι τη σήμερα σιωπώ.
Μη φαίνεται λοιπόν, εξοχότατε, ότι είναι το δίκαιο από τότε να υπάρχει ο προσδιορισμένος καιρός και πόρος. Από όλο το ελληνικό έθνος ησημών. Και επομένως τα μέσα του πόρου είναι από όλη την Ελλάδα, όπου η Θεία η Πρόνοια και οι τρεις σωτήρες μας φιλανθρώποι μονάρχες ασφάλισε και ελευθέρωσε. Είναι αρκετή η επικράτεια αυτή να ανταμείψει και να βραβεύσει τους έχοντας δικαιώματα ως αν ημάς. Συνεχίζει παρακάτω ο Πετρόπεης, κλείνοντας για την περίπτωση που δεν θα εισακούονταν τα δίκαια αυτά από τον κυβερνήτη και λέει «Αλέως κυβερνήτα και έχετε ομιγέννητο της ιδίας προφάσης, θέλει έλθω και προσωπικό ζητώντας τη συγχώρεση και την ευχή σας ή δυνατόν ότι αφέπτως θέλει πάγο εις τους τρεις προστάτας και φιλανθρώπους μονάρχας ζητώντας έλεος και βοηθεία, ότι η πατρίς μου Ελλάς δεν έχει πόρο ζωής. Ενάργη 11 Οκτωβρίου 1829, πρόθυμος των επιταγών σας δούλος Πετρόπεης Μαυρομιχάλης». Αγαπητές φίλες και φίλοι, αναλόγου μεγέθους ιστορικά στοιχεία δεν πρέπει πιστεύω να εκλαμβάνονται ως ένα απλό μουσιακό υλικό καταχωρημένο σε σκονισμένα χρονοτούλαπα που θα επανέρχεται σε εκδηλώσεις και μόνο. Το αντίθετο πιστεύω οφείλουν να είναι για όλους εμάς ένα συνεχές και ζωντανό δίδαγμα και παράδειγμα και για το ατομικό μας στάδιο και κυρίως για τη δράση μας υπέρ και προς όφελος της πατρίδας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιάννη για το κείμενο, τρομερό ντοκουμέντο που μας ανέγνωσε, το οποίο ήταν άγνωστο τελείως σε εμάς. Και παρακαλώ τον στρατηγό, ο Ιβαντή, ο οποίος έχει γράψει και σχετικό βιβλίο στην Αρισταρχία, να κλείσει το σημερινό συνέδριο με την ομιλία του. Αγαπητοί μου συνέλληνες και Ελληνίδες. Λίγο κοντά στο μικρόφωνο. Δεν ακούγεται. Καθίστε κάτω. Γνωρίζω την κούρασή σας. Δεν σας κουράσω πολύ, γιατί ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που πιστεύουν ου εν το πολλό το εφ. Άκουσα τους προηγούμενους ομιλητάς. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία ακούσατε. Εκτός αν κάποιο ήμουν αφηρημένος και δεν το πρόσεξα, θα επαναλάβω. Τον Καποδίστρια δολοφόνησαν διότι έβγαλε στις 22 Αυγούστου το 31, έγραψε την εγκύκλειό του προς τα κυβερνητικά στελέχη, στις 25 πέρασε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και στις 29 Σεπτεμβρίου τον δολοφόνησαν. Γιατί τον δολοφόνησαν? Διότι στην εγκύκλειο που έβγαλε τότε για να καταστρέψει τις μυστικές υπηρεσίες που δρούσαν στο ελληνικό κράτος, έγραψε ένα παράρτημα 65, το οποίο είμαι βέβαιος δεν έχετε διαβάσει, γιατί δεν υπάρχει. Για να το δω, έτρεξα 7 χρόνια και το βρήκα κάπου κρυμμένο και το δημοσιεύω στο βιβλίο μου «Αφύπνισης». Το παράρτημα εκείνο έγραφε πως προδίδουν οι οργανωμένοι την πατρίδα μας. Γι' αυτό και το εξαφάνισαν, το έκρυψαν. Μόνο στο δικό μου βιβλίο θα το βρείτε. Το «Αφύπνισης». Ήταν ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας, ενώ όλοι πιστεύετε ότι ήταν ο Θανάσης Τσακάλοφ. Το 1812, στο σπίτι του Κωνσταντίνου Τσακάλοφ στην Πετρούπολη, συναντήθηκαν τρεις άντρες, ο Καποδίστριας, ο Κωνσταντίνος Τσακάλοφ και ο Θανάσης Τσακάλοφ. Και ορκίστηκαν και κάνουν δύο μυστικές εταιρείες. Την μυστική αρχή, που μέλη αυτής θα ήταν μόνο αυτοί οι τρεις, αρχηγός ο Καποδίστριας και ο Τσακάλοφ θα ήταν στην άλλη μυστική αρχή, η φιλική εταιρεία. Δεν θα ερχόταν ποτέ από τη μέρα εκείνη σε επαφή. Ο Τσακάλοφ με τον Καποδίστρια. Άρα, ο Κωνσταντίνος Τσακάλοφ με τον Καποδίστρια ήταν συμμαθητές στο γυμνάσιο Κερκύρας και ο Καποδίστριας τον πήρε
τον Ζακάλοφ στην Ρωσία και τον ανέδειξε και σε μια γιορτή τελετή η Ανιψά του αυτοκράτορα της Ρωσίας Αλεξάνδρου, λοιπόν, τον ερωτεύτηκε και τον παντρεύτηκε. Και έτσι είχε την δύναμη και έβγαζε όλες τους νόμους τους οποίους διευκόλυνε την επιχείρησή του, και έτσι έγινε πάμπροντος ο Κωνσταντίνος Σακάλοφ, και με τα χρήματα αυτού χρηματοδοτήθη η Έθνα Γερσία το 1821. Και οι εφοπλιστές οι οποίοι έδιναν τα χρήματα στους επαναστάτες ήταν του Κωνσταντίνου Σακάλοφ. Και την τράπεζα που έκανε ο Καποδίστρια στην πρώτη του 29 ήταν λίγα από τα χρήματα τα δικά του, τους μισθούς είχε ο Καποδίστριας. Τα πολλά χρήματα που έκανε τράπεζα ολόκληρα ήταν του Κωνσταντίνου Τσακάλοφ. Πώς τα γνωρίζω αυτά? Ζούσα πριν 18 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Είχα ένα φίλο 15 χρόνια, πίναμε καφέ. Και όταν του είπα φεύγω για την Αθήνα, έκλαψε. Ευρυγάγω μου, του λέω, γιατί κλαις? Σε χάνω, Γιώργο, δεν έχω άλλον εδώ να με στήριξει. Άρα θα σου δώσω μερικές σοβαρές πληροφορίες να ξέρεις τη ζωή σου. Λέω, ποιας οικογένειας είσαι και έχεις σοβαρές πληροφορίες? Είμαι ο εγγονός του Θανάση Τσακάλοφ. Δεν μου δώσανε χρόνο σήμερα για να ακούσετε τρομερά μυστικά. Θα περιοριστώ σε λίγα. Πήρα χαρτί και μολύβι και 15 μέρες μου επαγόρευε και έγραφα τα εικονιακά μυστικά. Τη δολοφονία του Καποδίστρια την ξέρω σωστά εγώ μόνο. Ο Κοκκινάκης έγραψε πολλές αλήθειες, όχι όλες. Πρέπει αυτές τις πήρε από κάποιον άλλο απόγονο, τον Τσακάλοφ. Προσπάθησα να έρθω μαζί του, αλλά δεν πρόφτασα, πέθανε. Λοιπόν, έρχομαι κατευθείαν στα βασικά πράγματα, 3-4, να μην σας κοράσω. Γιατί τον δολοφόνησαν, είπαμε, για το παράρτημα 65. Δεύτερον, ο Θανάσης Τσακάλοφ, μάλλον ο Καποδίστριας, και ο Πετρόπλης Μαυρομεχάλης είχαν γίνει φίλοι. Στη φιλική εταιρεία ο Πετρόπλης γράφτηκε με τον αριθμό 81-82 και πλήρωσε 800 χρυσά γρόσα όταν ορκίστηκε στη φιλική εταιρεία ο Πετρόπλης Μαυρομεχάλης. Στο βιβλίο μου γράφω και ποιος τον όρκισε και τα λοιπά. Λεπτομέρειες. Γνωρίζω οι λεπτομέρειες οικογενειακές, κύριε. Έβαλαν οι σύμμαχοι, για προσπαθούσε ο Καποδίστριας και ο Πετρόπλης να βρουν έναν απόγονο από τις αυτοκράτορες του Βυζαντίου να τον βάλουν βασιλιά της Ελλάδος. Αυτό τους έτρωγε τους Άγγλους και αυτό προσπαθούσαν να αποφύγουν. Και έβαλαν γκρίνια μεταξύ του Πετρόπλη και του Καποδίστρια. Όταν ο Καποδίστριας έβγαλε διαταγή να πληρώσουν όλοι οι Έλληνες 8% φόρο για να μαζέψει χρήματα για στρατό, ο Πετρόπλης αρνήθηκε και έστειλε ένα ρόχο στρατού και τον συνέλαβε και τον φυλάκισε. Δεν αντιστάθηκε ο Πετρόπλης. Ήταν φίλοι με τον Καποδίστρια. Ψάχναν μαζί να βρουν διάδοχο και βασιλιά της Ελλάδος. Αλλά αναγκάστηκε να τον περιορίσει. Την Τρίτη τον κάλεσε στο γραφείο του ο Καποδίστριας για να του πει κάποια μυστικά. Εκτάκτος ο Ναύαρχος ο Ρώσος τον επισκέφτηκε στο γραφείο του και δεν μπορούσε πλέον να δεχτεί τον Καποδίστρια και λέει στο Θανάση Τσακάλοφ, πες του ότι σε 4 μέρες τον ελευθερώνω. Αυτό ήταν το λάθος του Πετρόπλη. Φεύγοντας, αφού τα πήρε την πληροφορία αυτή, πέρασε από το σπίτι που έμενε ο αδερφός του ο Κωνσταντίνος και ο γιος του ο Γεώργιος. Καθόταν στο μπαλκόνι και τους ρωτάει, τους χαιρετάει και λέει, παιδιά, σε 4 μέρες θα είμαστε μαζί. Τι κάνει η νύφη μου? Είχε τη γυναίκα του Γιώργου πριν λίγες μέρες. Είναι καλά, χαιρετίσματα. Αυτά τα άκουσαν οι φρουροί και τα είπαν στα αφεντικά.
και έτσι έσπευσαν τη δολοφονία για την Κυριακή. Από την Πέμπτη ως την Κυριακή δεν την οργάνωσαν σωστά και έκαναν πολλά λάθη, αλλά οι ομιλητές δεν μου δώσαν τον χρόνο να αναφέρω τα λάθη που έκαναν τότε. Όπως είναι παραδείγματος χάρη το μαχαίρι, το είπε κάποιος προηγουμένως, το μαχαίρι που τον κάρχωσε εκεί ήταν ένα πόδι μήκος και 9 εκατοστά πλάτος. Πια κανείς όμως Έλληνας δεν γνωρίζει γιατί χρησιμοποιήθηκε τέτοιο μαχαίρι. Αυτό είναι το μυστικό για το οποίο οι Άγγλοι δεν βγάζουν τα απόρριτα, δεν ανοίγουν το φάκελο της δολοφονίας του Καποδίστρια. Γιατί το μαχαίρι αυτό ξέρανε το χρησιμοποιούν μόνο οι Άγγλοι κουμάντος τότε. Και τη μαχαιριά που έδωσε αυτός ήταν αξιωματικός Άγγλος κουμάντος. Και δεν θέλω να βγει αυτό στην επιφάνεια. Πώς το ξέρω. Τώρα τα τελευταία χρόνια μετά τον πόλεμο που είχαμε το τελευταίο μεταξύ μας εκπαιδεύτηκαν μερικοί αξιωματικοί στην Αγγλία και ένας από αυτούς έμαθε τη μαχαιριά αυτή και μου λέει στρατιέ. Ο άνθρωπος πεθαίνει εάν του κόψεις την καροτίδα σε μισό δευτερόλεπτο. Αλλά και την αορτή που πηγαίνει το αίμα στα νεφρά αν την κόψεις πεθαίνει σε μισό δευτερόλεπτο. Και η μαχαιριά, κύριε, ήτανε παράλληλα με τα πλευρά του Καποδίστρια πίσω κατά από τα νεφρά. Το μαχαίρι είχε 4 εκατοστά πλάτος ώστε όπου τον καλέσει να κόψει την αορτή. Ο Καποδίστριας ήταν περισσότερο νεκρός από τη μαχαιριά και λιγότερο από την τοπικά στο μυαλό του. Κρύψανε και έναν αφέρανε καν στο δικαστήριο για να σκοτώσουν τον Γιώργο, τον Μαυρομιχάλη. Το Ζητιάνο που ήταν στην πόρτα, ο Ζητιάνος ήταν που είχε το μαχαίρι και μαχαίρωσε τον Καποδίστρια, κύριε. Και δεν τον βάλανε, ούτε τον ανέφεραν καν στο δικαστήριο. Λοιπόν, άλλο πράγμα το οποίο θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι ο ιστορικός στον οποίο στηρίχτηκαν όλοι οι άλλοι ιστορικοί και γράψαν ότι Μαυρομιχαλίου σκότωσαν τον Καποδίστρια ήταν ποιος? Ο αντίζηλος του Μαυρομιχάλη. Γιατί ακούσε αυτός την αρχηγία και τον τυπήρε ο Μαυρομιχάλης και του φύλαγε το μίσος. Και κόβγαλε το μίσος του, κάνοντας πλαστογραφία τον τρόπο δολοφονίας για να κατηγορήσει την κατηγορία των δολοφονιών. Δεν θα σας κουράσω άλλο, θα σας πω μόνο μια σκηνή. Όπως πήγαινε ο Καποδίστριας, ο Κώστας Μαυρομιχάλης ήταν απ' έξω από την εκκλησία γιατί οπλοφορούσε. Ακριβώς πώς έγινε η σκηνή του φόνου. Φτάνοντας τρία βήματα και πήγαινε να κάνει το δεύτερο, να πλησιάσει την πόρτα, την είσοδο, ο Καποδίστριας, ο Κουλουχέρης που τον ακολουθούσε, ο σωματοφύλακάς του, ήταν δεξιά-αριστερά, ήταν ο άλλος, τραβάει το πιστόλι και το βάζει πίσω σε 4 δάχτυλα από το κεφάλι του και τραβάει την πιστολιά από κάτω προς τα πάνω. Την ίδια στιγμή, τη μαχαιριά, ο Άγγλος, ο Ζητιάνος και πέφτει ο Καποδίστριας πίσω, έπεσε πίσω από τη μαχαιριά που δόθηκε. Αντίθετα προς την πόρτα. Αν αγαπητοί μου τον πυροβόλησε όπως λένε οι ιστορικοί ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, για προσέξτε, ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης στέκεται όπως πάμε την πόρτα της εκκλησίας στο δεξιόν και ακουπάει τις πλάτες του στον τοίχο. Ο Καποδίστριας ήταν 2 μέτρα μπροστά του. Η πιστολιά είναι από το πίσω μέρος, την κουβάλλει το από κάτω προς τα πάνω. Αν ένα στέκεται εκεί, εγώ με δεξι, ήταν δεξιόχειρε, ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης. Μπορώ να βάλω το πιστολί από εκεί και να τον πυροβολήσω? Εγώ κάθομαι, όποιος μπορέσει να με πυροβολήσει, έτσι και να με σκοτώσει. Μου λέει τον κύριε. Τόσο απλά με ρωτάτε τις δολοφονίες και τις θέσεις και οι ιστορικοί. Ντροπή. Είναι το αδύνατο. Αλλά την ώρα εκείνη που πυροβολεί, ο Κουλοχέρης, το
ορίστηκε ο σωματοφύλακας του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη του Τραβάντου για να τον σκοτώσει. Το πιστόλι του του είχε πάρει πριν 2-3 μέρες, του είχαν δώσει καινούργιο και κρότησε προς τα κάτω και τον πήρε πιο κάτω από την καρδιά και τον δραμάτισε. Χύθηκε το αίμα, αλλά μιλάμε για ψύχρεμος άντρας. Τραβάει το πιστόλι του να σκοτώσει τον κολοχέρι. Και την ώρα που σηκώνει το πιστόλι να το σκοτώσει, ο άλλος είχε δύο κάνες είχαν τότε τα πιστόλια και σηκώνει να του τραβήξει τη δεύτερη δοφικά. Φυλάγεται να μην τον χτυπήσει και αστόχησε η δοφικά του. Θα τον σκότωνε τον κολοχέρι εκείνη την ώρα ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης. Αλλά είδε τον άλλο να τον πυροβολεί. Και τα χρόνια αυτού είναι κολλημένα στην πόρτα της εκκλησίας. Εγώ πήγα και τα έλεγξα, κύριε. Αν και η δεύτερη του φεκιά τον έπαιρνε με το ύψος που είχε ο Κωνσταντίνος στην καρδιά, τον σκότωνε. Και βρίσκονται μέχρι σήμερα τα γόλια στην εκκλησία αυτή. Αν πάθει, κύριοι, έβαναν οι παπάδες προς τιμήν τους ένα γυαλί απ' έξω με τσιμόντο και προστατεύονται. Δεν μπορεί να τα βγάλεις και να τα πάρεις από εκεί. Ο Γιώργος, ήταν μέσα στην εκκλησία, δεν προχωρούσε. Και εκείνη την ώρα που πήγαινε εκεί, έγινε όλο το σκηνικό. Δεν ανακατεύτηκε καθόλου σε αυτά. Το μαχαίρι το οποίο παρουσίασαν, το φόρεγε στη ζώνη του ο Κωνσταντίνος, και αφού τραυματίστηκε είχε πέσει και το αίμα. Ήταν και ματωμένο. Άρα δεν έγινε σωστή άκρηση, δεν έγινε σωστά όλα. Φτάνει όσο σας είπα, δεν μπορώ περισσότερα, ξέρω καλά μυστικά, ξέρω πλήρως εγώ όλη τη δολοφονία. Εγώ ξέρω οικογενειακή παράδοση του Θανάση Τσακάλου. Ακριβώς. Πώς πήγαν τα λεφτά, πώς πήγαν τα λεφτά, το ότι ο Θανάσης Τσακάλου είχε δώσει κανένα δυο επιταγές στο Πυροπόνησο, σε αυτά έχουν και τις ημερομήνες και το ποσό των επιταγών και λοιπά, ενώματι το τάδε ευρωπιστή. Τα λεφτά όμως του υφοποιηστή του τα έχει δώσει ο αδερφός του Κωνσταντίνος. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα. Ευχαριστώ. Δεν σας κουράζω, είστε κουρασμένοι. Ευχαριστώ. Σαν επίλογο, παρακαλώ. Περίμενε λιγάκι, να τελειώσω. Κύριοι, οι δύο άπειροι περιηγητές που βρίσκονται απέναντι από την εκκλησία περιγράφουν στα ημερολόγια τους την εξής σκηνή δολοφονίας. Ένας κολοχέρης που είναι στα αριστερά, στα δεξιά του, καποδίστρια αριστερά, χτυπάει, γιατί είναι το αριστερό του και είναι καιρό, χτυπάει το καποδίστρια, λένε. Ένας άλλος με μαύρη καπότα τον χτυπάει στην κοιλιά. Φεύγουν και τρέχουν προς απάνω. Και ο Λοχίας Μεσηνέζης, στην κατάθεσή του κατεβαίνει όταν ακούστηκαν οι πιστολές, λέει, και το κρύβουν όλοι στο εκεί, ότι ανάμεσα από το στάθμα πέρασαν τρεις. Ο ένας μπροστά με την κάπα είχε τα χέρια του μέσα στη φουσταρέλα. Αυτός έκρυβε την κάμα, να μην φαίνεται. Οι άλλοι φοβήθηκαν προς τους συλλόγους στρατιώτες, γιατί ένας δεκανάς λέει, πού πάτε εσείς, τι είστε και γιατί τρέχετε μέσα από τα παράσματα. Εσύ πήρα τους κοκόρους. Δηλαδή τις κουμπούρες. Δεν ήξεραν ελληνικά πιθανόν και δεν μίλησαν. Αυτοί λοιπόν φυγαδεύτηκαν πού και γιατί, ποια ταυτότητα δεν την ξέρουμε. Αλλά σαν μαλλιάτες, εγώ τουλάχιστον από μαρτής ακόμα που είχα κάποια πράγματα ψηλιαστεί, αλλά με παρέσαν οι καθηγητές οι οποίοι δυστυχώς δεν μας διαφωτίζουν, και θα πω τη φράση του Κολοκοτρώνη που λέει, όταν οι φωτισμένοι και οι γραμματιζόμενοι δεν διαφωτίζουν τα έθνη και τους λαούς, έρχονται οι λαοπλάνοι, οι κατεργαραίοι και οι σαρτιντάκοι, τους αποβλακώνουν, τους στραβώνουν, βρικολακιάζει το κακό και ροκαλίζει ζωντανούς και πεθαμένους. Δυστυχώς εκεί μας έχουν φτάσει. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν τον έδισαν, τον άφησαν με τα ρούχα τα ισόρουχα, τον πέταξαν στην Αρβαγγεία, και το βρήκε μετά από μερικές μέρες το κορμί του, το σάβανό του, ένας παπάς μαλλιάτης, και το έδαψε κάπου κρυφά. Το Γιαννάκι. Το Γιαννάκι, κύριοι, τον δολοφονήσανε. Ενώ ήταν πρώην πρωθυπουργός, έπρεπε να δικαστεί από πολιτικό δικαστήριο. Οι κρατούντες εποχής έβαλαν τους στρατιώτες να παρασύρουν, επειδή ήταν κατηγορούμενοι και δύο στρατιώτες υπουργοί,
παρασύρουν ποιον, τον Πρωθυπουργό και τον περάνε στρατολογείο. Και τι γίνεται. Τον εκτελούν στην πλατεία του Πλατάνου, αλλά τη δηλεμετιά του τη δείχνει. Και λέει, αδέρφε Έλληνες, ο μόνο αγάπη, τι! Έδωσε το σύγχρονο για να καταπαεί τα πνεύματα. Ο Γιωργάκης πήγε τζάμπα και κάνανε, σας είπα και ήταν ήρωες, για σε αυτό σας ανέφερα και το στοιχούργημα του Δηρού. Και κάνανε τρεις ατιμωτικές πράξεις. Αυτές τις πράξεις, σαν μαλλιώτες, δεν τις ανεχόμενα και τις ευστέγωνα σε αυτούς που τι κάνανε. Δηλαδή τι, δεν θα του κόψει το χέρι. Αλλά αυτό λέει, το αφήσανε αφού θα θανατωθεί. Του βάλανε μία πέτρα, το πετάξανε εκεί που πετάγανε τα φουλίκουρα από τα από στάγματα του Τσίπρου και τα άλλα που βάζουν τα στεφύλια. Τον θάψανε εκεί πρόχειρα, του βάλανε μία πέτρα, έναν τόνο στο κεφάλι ως πατροκτόνο και του κάνανε και ανάθεμα. Ακούτε ποιον, ο οποίος είναι μέσα στην εκκλησία, δεν έχει δει τίποτα ούτε το φόνο. Είναι τραγικά λάθη. Και καλό θα είναι οι κρατούντες και τότε και σήμερα να προσέχουν την Ελλάδα από όλους αυτούς τους κινδύνους που διατρέχουμε δυστυχώς και τώρα και τα ζούμε σήμερα. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Είναι μια ωραία ένα λόγο μόνο στον κύριο Δημήτρο. Θα ήθελα να συμπληρώσω σαν δευτερολογία. Πιο κοντά. Σαν δευτερολογία θα ήθελα να πω. Η επιλογή θα γίνει η Έλληνας βασιλιάς και ορθόδοξος από τον Καποδίστρια, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και τον Τετρόμπεϊ, είχε και συνέχεια μετά την τηλεφωνία του Καποδίστρια. Η γενοσυγρός αιτία της κυριομορίας και της δίκης του Κολοκοτρώνη περιέχει τη διάσταση αυτή, διότι ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας είχαν συμβάλει σαν πρόκριμα στον Όθωνα να σπαστεί το δόγμα, το ορθόδοξο δόγμα. Αυτό ήταν και η αιτία που ο Λεοπόλδος που επιλέγει αρχικός δεν ήρθε στην Ελλάδα, διότι έβαλε βέτο ο Καποδίστριας ότι αν διασπαστεί το ορθόδοξο δόγμα, δεν τον αποδέχεται ως βασιλέα. Και έχει και συνέχεια ακόμα αυτή η διάσταση της προσπάθειας του ορθόδοξου δόγματος με τη φιλοορθόδοξη εταιρεία το 1839. Ο Γεώργιος Καποδίστριας, ο αδελφός του Καποδίστρια Νεότερος και ο Νικήτας Σταματελόπλος, ο επαναζόμενος γιτάρας, φυλακίστη με τη διάσταση ότι είχαν κάνει συνομοδική οργάνωση που πεδίωκαν την επέκταση των συνόρων και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, αλλά και βασική αντίληψη να σπαστεί ο βασιλεύς του Ορθόδοξου Δόγματος. Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω λοιπόν ότι και κάτι άλλο, επειδή ακούσαμε κάποιους συνομιλητές κάποιοι σπόροι έτσι τοπικιστικών διαφορών και καποδοστριακών και μανιατών. Νομίζω ότι η συνάντηση σήμερα ήταν να σφυλατίσουμε τη Μασεντόνια και να απομακρύνουμε ό,τι μας χωρίζει. Και αυτό ήταν η βασική άποψη. Και ειδικά με μεγάλες προσωπικότητες όπως είναι ο ευθεγέτης Κολοκοτρώνης, νομίζω ότι θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι με δύο φράσεις του Καποδίστρια. Η μία, ότι ο Φιλίκος των ξένων είναι προδότης. Και η δεύτερη, ότι η μόνη αληθινή σύμμαχή μας είναι η προγονή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό θα κλείσουμε. Παρακαλώ να ετοιμάζετε η χοροδία να αρχίσει από τον εθνικό ύμνο, σιγά σιγά. Θέλω να ευχαριστήσω του συνάδελφου. Θα δώσω το λόγο, θα δώσω. Περιμένω, θα δώσω. Τον κύριο Γενικόπουλο, εξαίρετο δικηγόρο και φίλο, τον συμπατριώτη τον κύριο Κάση, τον συμπατριώτη γιατρό, εξαίρετο γιατρό χειρούργο τον κύριο Λευρά, την επίσης εξαίρετη δικηγόρο την κυρία Εξαρχουλάκου, με συγχωρείτε, τον κύριο Μαγιώνη και ιδιαίτερα τον φίλο και αγαπητό στρατηγό για το αρχείο το οποίο μας είπε και το έχει και στα βιβλία του από τον απόγονο του Τσακαλό. Σας χαίρω και σας που είχατε την υπομονή να πείτε μέχρι τώρα και θέλω να πιστεύω ότι αν είναι κάποιος θέλει να πει κάτι έτσι στα γρήγορα από κάτω από το ακροατήριο, ακούμε, να δώσουμε μικρόφωνο. Όχι.
ο κύριος ο πρόεδρος του Ισαγόπουλος θέλει να μας πει κάτι σημαντικό. Μέσα στους προσκεκλημένους υπάρχει και η οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων, που όπως καταλάβατε και τα γεγονότα είναι αυτά που δείχνουν την αλήθεια με τις αναφορές των συνέδρων, είναι ο Ηλίας Κικαέας από τη μητέρα Μαυρομιχάλη και κάτοικος Ιτήλου και τώρα Κηφισιάς, δίνει η οικογένεια κάθε χρόνο στους προτέσσαντες του γυμνασίου Αλοπόλεως, που αυτό φτιάχτηκε, τα περισσότερα τα δώσανε οι Μαυρομιχαλαίοι, ένα βραβείο στους προτέσσαντες. Ήταν εδώ τα κορίτσια, αλλά επειδή είχαν δουλειά, πέρασαν στο Πολυτεχνείο, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, σε αυτό το απόμερο, το μοναχικό μέρος, η μία είναι από τα δύο και λέγεται Κυλάκου, και η άλλη από την Αρόπολη. Από την Αρόπολη. Αναλογωθούν μπροστά μας. Χαίρομαι ο κύριος Ηλίας, αν θέλει να πει τίποτα, ο απόγονος. Να βραβεύουν τους άριστους θωματιών της Αερόπολης. Και αυτό προσπαθούμε να συνεχίσουμε κι εμείς με τις δυνάμεις μας, γιατί πιστεύουμε ότι βοηθώντας τα παιδιά θα γίνουν σωστοί άνθρωποι και καλοί για να προχωρήσει η πατρίδα μπροστά. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο που είχε την καλή ιδέα να την κάνουμε σήμερα εδώ την εκδήλωση και τα βραβεία. Σήμερα θα κάνουμε στην Αερόπολη. Και εύχομαι αυτά που ακούσαμε να συνεχιστούν, γιατί είναι βαρύ το στίγμα που έχει πάει αυτή η οικογένεια μέσα στους αιώνες. Ευχαριστώ.